Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πατάρι του Gutenberg. Ένας χώρος που, όπως και εσείς βλέπετε, είναι περισσότερο να μάθουμε, να ρωτήσουμε, να προβληματιστούμε και λιγότερο να διδάξουμε. Γιατί έχουμε και σήμερα και έναν καθηγητή, τον Γιάννη τον Κωνσταντάκο, που είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα σε θέματα κλασικής φιλολογίας. Άρα το μεγαλύτερο μέρος του παταριού είναι το κοινό. Είναι δηλαδή οι απορίες μας, οι φόβοι μας, οι ανησυχίες μας, τα υπαρξιακά ερωτήματα που απαντούνται ή τίθονται σε μεγαλύτερη, ανώτερη ερώτηση μέσα από τα σημαντικά κλασικά κείμενα. Τα κείμενα είναι κλασικά γιατί απαντάνε διαχρονικά στα ίδια ερωτήματα ή μας προβληματίζουν πάνω στα ίδια προβλήματα της ζωής. Παράδειγμα, τι νόημα έχει η ζωή μιας μητέρας που έχασε την κόρη της στα Τέμπη? Μπορεί να απαντήσει ο Ευρυπίδης. Μπορεί να απαντήσει ο Ευρυπίδης. Πώς? Ίσως απαντήσουν οι παρευρισκόμενοι. Αυτό που ήρθε σε μένα στο μυαλό μου είναι ότι όταν ο Αγαμέμνονας αποφασίζει να θυσιάσει την κόρη του στην αυλίδα για να λαφυραγωγήσει την Τρία κατ' ουσίαν, είναι απόφαση του βασιλιά. Ο βασιλιάς θυσιάζει το παιδί του. Ενώ σήμερα οι εταιρείες για να λαφυραγωγήσει θυσιάζουν τα παιδιά του λαού. Αυτή είναι. Να μια δημοσίευση. Εδώ, παρόντα, αΐ, ματίζουν και να μας θέτουν πρώτων ευθυνών μας. Γιατί δεν έχει νόημα να διαβάζει τον Ευρυπίδη, τον Σοφοκλή, τον Πλάτωνα, τον Λάο Τσέ. Άρα προτρέπω και εσάς και τους ομιλητές να συμπλέξουν την αρχαιότητα με το σήμερα, το διαχρονικό με το εφήμερο, το αιώνιο με το γίγνεσθε, γιατί αν δεν ανάγουμε την καθημερινότητα στο αιώνιο και αν εμπνευστούμε από το αιώνιο, τελικά γιατί? Τι νόημα έχει? Τι θα πούμε σε αυτή τη μητέρα? Φαντάζομαι όλοι το σκεφτήκαμε αυτό αυτές τις μέρες και περισσότερο αυτή η μητέρα που είναι απροπόνητη. Γιατί δεν φρόντισαν η πολιτεία, τα σχολεία και όλοι εμείς να εμπνεύσουμε, να αμπολιάσουμε τη σκέψη μας με τα κλασικά κείμενα. Κατά τη γνώμη μου, επειδή βγάζω και σύγχρονη λογοτεχνία, θεωρώ ότι ένας αναγνώσης που δεν έχει εντρυφήσει στους κλασικούς όλων των πολιτισμών, δεν λέγεται αναγνώστης. Δεν πρέπει να λέγεται αναγνώστης. Ανάγνωση είναι αυτή η στάση προς τα πάνω που μας κάνει ανθρώπους, που μας θέτει τα αιώνια ερωτήματα. Και είμαστε και λέμε παρόν όταν έρχεται το πρόβλημα. Τι να σου πει το τελευταίο bestseller για το πρόβλημα? Τίποτα. Οπότε σήμερα έχουμε μια μοναδική, τώρα που είναι το θυμικό σε κορύφωση, να ακούσουμε, να εμπνευστούμε και να θέσουμε ξανά τα ερωτήματα από την αρχή. Γιατί συμβαίνει οτιδήποτε? Και τι μπορώ να κάνω εγώ? Μπορώ να κάνω κάτι? Σήμερα λοιπόν έχουμε την Ιφηγένεια στην Ουκρανία, στην Κριμαία, θα το λέγαμε με σύγχρονους όρους, ώρα των Ταυρίων, μια νέα μετάφραση από τον Μαρκάκη, που είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ερευνητής. Θα το παρουσιάσει ο Γιάννης Κωνσταντάκος, καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Και έχουμε και τους οποίους Αμαλία Μουτούση, Στρατή Χατζησταματίου και Δημήτρη Αποστολόπουλο. Και το επόμενο Σάββατο, 11, έχουμε μία σύγχρονη κλασική Αμερικάνικη με παρόμοιο θέμα, Πόλα Φόξ, πρόσωπα σε απόγνωση. Τι γίνεται όταν σε δαγκώνει μία γάτα και είναι ή δεν είναι λυσασμένη και η ζωή σου μπαίνει σε απροσδιοριστία? Ένα σύγχρονο κλασικό, Πόλα Φόξ, που ενέπνευσε όλους τους μετέπειτα σημαντικούς συγγραφείς. Με τον Μιχάλη Μοδενό και την Ευγενία Μπογιάννου, στο πατάρι εδώ, σας καλώ να αεροδρομία των λογοτεχνικών έργων. Μέχρι τότε, Ευρυπίδης, υπογράφει και αντίτυπα μετά ο κύριος, ο Ευρυπίδης, Ιφηγένεια στη χώρα των Ταυρίων, να είστε καλά, καλή ακρόαση. Γεια σας,
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ευχαριστώ φυσικά πρώτα απ' όλα τον καλό μου φίλο, παλιό μαθητή και πολύ καλό φίλο και άξιο συνάδελφο στην επιστήμη, τον Νίκο Μανουσάκη, για την πρόσκλησή του, και βέβαια τον ρέκτη εκδότη, τον Κώστα Δαρδανό, και για τα καλά του λόγια. Το μυστικό του να είσαι καθηγητής, θα έλεγα, αγαπητέ Κώστα, είναι αυτό που είχε πει ο Σόλων πριν από πολλούς αιώνες: γυράσκω αη διδασκόμενος. Και εγώ λοιπόν γυράσκω και αη διδάσκομαι, τόσο από την ανάγνωση των κλασικών κειμένων, όσο και από την επαφή με εκείνους με την οποία έχω τη χαρά να τα μοιράζομαι. Στα χρονικά της λογοτεχνικής ιστορίας έχει μείνει θρυλική μια βραδιά του 1936, όταν ο C.S. Lewis και ο Tolkien, πίνοντας την αγαπημένη τους pub στην Οξφόρδη, έβαλαν ένα δημιουργικό στοίχημα ανάμεταξύ τους. Και οι δυο τους ήταν ένθερμοι αναγνώστες φανταστικών διηγημάτων, αλλά παραπονούνταν ότι δεν έβρισκαν στα αναγνώσματα του καιρού τους την αρχιετυπική μυθική δύναμη και την πνευματική έξαρση που θα όφυλαν να διακρίνουν τα έργα της αυθεντικής μυθοποιίας. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, ενώ το φάντασμα του μεγάλου πολέμου πλανιόταν ήδη πάνω από την Ευρώπη, ο Lewis είπε στον φίλο του: «Τόλερς, φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν μαγικές ιστορίες σαν αυτές που θα θέλαμε. Ίσως θα πρέπει να καταπιαστούμε εμείς οι δυο να τις γράψουμε». Απότοκη της καταπληκτικής αυτής συμφωνίας, που συνομολογήθηκε πάνω από δύο πελώρια κανάτια μπύρας, υπήρξαν εν καιρό από την πλευρά του Lewis η διαστημική τριλογία επιστημονικής φαντασίας και τα περίφημα χρόνικα της Νάρνια, και από την πλευρά του Tolkien το Hobbit και ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, τα σπουδαιότερα έργα λογοτεχνίας του φανταστικού στον 20ο αιώνα. Θα ήθελα τώρα να φανταστούμε μια ανάλογη συμφωνία ανάμεσα στους δύο μεγαλύτερους ποιητές της Αθήνας κατά τα χρόνια ενός άλλου μεγάλου πολέμου, εκείνου που σφράγισε το τέλος της κλασικής εποχής του αρχαίου κόσμου. Ιδού ο διάλογος που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει διαμειφθεί ανάμεσα στον Ευρυπίδη και στον Αριστοφάνη, μια νύχτα εκεί γύρω στην άνοιξη του 415-414, όταν οι δυο τους θα γύριζαν από κάποιο εορταστικό συμπόσιο προς τιμήν της νίκης του ενός ή του άλλου ομοτέχνου τους στα Μεγάλα Διονύσια. Ο Αριστοφάνης, που ήταν περιβόητη η αγάπη του για την Ινοποσία, είχε κατεβάσει κάμποση ποσότητα από τα δώρα του Διονύσου κατά την περίσταση. Τώρα περπατούσε στο δρόμο με ασταθές βήμα, υποβασταζόμενος περιοδικά από τον σωματώδη φρίγα δούλο του, ο οποίος κρατούσε επίσης ένα αναμένο φανάρι για να φωτίζει τα σκοτεινά σοκάκια της πόλης μέσα στη νύχτα. Ο Ευρυπίδης, στριφνός και λιτοδίαιτος ανέκαθεν, το μαρτυρεί κιόλας ο Σεφέρης, ο οποίος τον γνώρισε καλά κατά τα τέλη της ζωής του, είχε πιει ελάχιστα. Ως συνήθως φρόντιζε να υπάρχει στην κούπα του πιο πολύ νερό παρά κρασί. Ήταν λοιπόν νυφάλιος και προχωρούσε στιτός, αν και έδινε διαρκώς την εντύπωση πως το μυαλό του ήταν απορροφημένο με άλλα πράγματα. Τώρα, μεταξύ των καλεσμένων στο συμπόσιο που είχε προηγηθεί ήταν φυσικά και ο Σωκράτης, ο φιλόσοφος της αγοράς και των γυμνασίων, ο οποίος κατόρθωνε πάντοτε να εξασφαλίζει για τον εαυτό του τις καλύτερες προσκλήσεις. Όποτε βρισκόταν σε τέτοια συντροφιά, ο φιλόσοφος δεν έχανε ευκαιρία να ρητορεύει και να εκθέτει τις περίεργες απόψεις του για κάθε τομέα του επιστητού. Αυτή τη φορά, καθώς το γλέντι γινόταν στο σπίτι Νικηφόρου θεατρικού συγγραφέα και οι συνδετημόνες ήταν κυρίως ομότεχνοι, ο Σωκράτης βάλθηκε να αναπτύξει τη διδασκαλία του περί δραματικής ποίησης. Αυτός ο διαχωρισμός που έχετε εσείς οι συγγραφείς στα θέατρα, τους έλεγε, άλλος να γράφει τις τραγωδίες και άλλος τις κωμωδίες, είναι εντελώς αστήρικτος φιλοσοφικά και αισθητικά. Μάλιστα, κύριοι, σας το λέω εγώ, ο ίδιος ποιητής θα έπρεπε να μπορεί να γράφει και τραγωδία και κωμωδία και όλα τα υπόλοιπα είδη. Ιστορικό έργο, βουκολικό, ιστορικό βουκολικό, τραγικό ιστορικό, τραγικό κωμικό ιστορικό βουκολικό και ό,τι άλλο θέλετε. Και να μου το θυμηθείτε, θα έρθει μια μέρα όπου θα φανεί στον κόσμο ένας τέτοιος βαρβάτος ποιητής, ο οποίος θα διακριθεί και θα δοξαστεί ομοίως σε όλα αυτά τα είδη. Καθώς οι δύο ποιητές έφευγαν από το σπίτι του οικοδεσπότη μέσα στους αξιμέρωτους δρόμους, ο Αριστοφάνης κλωθογυρνούσε στο μεθυσμένο του κεφάλι τα λόγια του Σωκράτη. «Τι παράξενα πράγματα βρήκε πάλι αυτός ο σοφιστής να μας πει», συλλογιζόταν ο κωμικός. «Ακούσε και ο ίδιος ποιητής να γράφει και τραγωδία και κωμωδία». Και ξαφνικά μια σκέψη άστραψε σαν τον κεραυνό του Διός ανάμεσα στα σύννεφα του κρασιού που πλανιούνταν στο θολωμένο του μυαλό. «Βρε εσύ, Ευρυπίδη», φώναξε στον σύντροφό του, «δεν καταπιανόμαστε εμείς να το κάνουμε, να τον βάλουμε κάτω αυτόν τον τσαρλατάνο με τις σοφιστίες του. Αμέπως αμέργων, εγώ θα γράψω μια τραγωδία και εσύ μια κωμωδία. Και θα του δείξουμε πως όσες φιλοσοφίες και θεωρίες ξέρει αυτός να ξεστομίζει στον αέρα, εμείς οι πρακτικοί άνθρωποι της τέχνης κατέχουμε να τις κάνουμε πράξη πάνω στη σκηνή».
Ο Ευρυπίδης δεν αποκρίθηκε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Ζήγωναν άλλωστε στο σπίτι του Αριστοφάνη, στη συνοικία των Κυδαθηναίων, κάτω από τη σκιά του Ιερού Βράχου. Ο κωμικός πήγε αμέσως στο δωμάτιό του για ύπνο και ροχάλιζε μέχρι το επόμενο μεσημέρι, τυλιγμένο σε 5 κουβέρτες. Ο Ευρυπίδης, που φιλοξενούνταν στην οικία του Αριστοφάνη κάθε φορά που ανέβαινε στην Αθήνα, λαγοκοιμήθηκε σε έναν καναπέ στο σαλόνι μέχρι το χάραμα και την αυγή έφυγε αθόρυβα για το πέραμα για να προλάβει το πρωινό πορθμίο προς το νησί του τη Σαλαμίνα. Στη συζήτηση της προηγούμενης νύχτας δεν δόθηκε συνέχεια. Όμως επίμονα η ποιητική ιδέα πάει και έρχεται. Τα επόμενα χρόνια έμελε να δουν το φως τα αποτελέσματα του προκλητικού καλλιτεχνικού στοιχήματος που είχε προτείνει ο Αριστοφάνης πάνω στο Μεθύσι. Ο ίδιος ο κωμικός έγραψε και παρουσίασε το 411 της Θεσμοφοριάζουσες, ένα δράμα που σχεδόν όλο το υλικό του είναι αντλημένο από τον Ευρυπίδη. Μέσα στα όρια ενός και μόνο έργου συμπυκνώνεται μια ολόκληρη τετραλογία τραγωδιών, σαν να ήθελε ο Αριστοφάνης να γεμίσει μοναχός του το πλήρες πρόγραμμα των τραγικών παραστάσεων στα Διονύσια. Όσο για τον Ευρυπίδη, τσίμπησε και αυτό στο λογοτεχνικό δόλωμα και οι συνέπειες για τη δική του παραγωγή ήταν ακόμη πιο αποδοτικές. Κατά τα επόμενα 3 ή 4 χρόνια, ο μεγάλος τραγικός επρόκειτο να συνθέσει μια σειρά έργων, όπου οι μύθοι και οι συμβάσεις της τραγωδίας ανακατεύονται με κωμικά στοιχεία και δραματοποιούνται με γερές δόσεις χιούμορ, ηρωνίας και παραμυθένιου εξωτισμού. Η Ιφηγένεια, η Ενταύρης, Ελένη και Ανδρομέδα συνιστούν τον πυρήνα αυτής της ομάδας δραμάτων, ενώ στην περιφέρειά της βρίσκονται ακόμη ο Ίων, η Υψηπύλη, ίσως και άλλα χαμένα έργα. Αυτές είναι οι ευρυπίδιες δημιουργίες που η νεότερη κριτική δεν ξέρει πώς να τις κατατάξει γραμματολογικά και με ποια ορολογία να τις κατονομάσει. Έχουν βαφτιστεί τραγικομωδίες, παραμυθοδράματα, ακόμη και ρομάντζα, romances, romans στη γλώσσα των Ευρωπαίων ειδικών, ενώ κάποιοι αγγλοσάξονες μελετητές τις παραλύλησαν με τα σημερινά B-movies και τις τηλεοπτικές σαπουνόπερες. Οι τρεις κεντρικές τραγικομωδίες της ομάδας, η Ιφηγένεια, η Ελένη και η αποσπασματικά σωζόμενη Ανδρομέδα, και εδώ συνοψίζω τα πράγματα που θα βρείτε πολύ ωραία και τεκμηριωμένα και ωραία γραμμένα στην εισαγωγή του Νίκου στο βιβλίο, γράφτηκαν και παρουσιάστηκαν πολύ κοντά η μία στην άλλη, είτε στο ίδιο φεστιβάλ είτε σε διαδοχικές χρονιές. Και οι τρεις αναπαράγουν το ίδιο πρότυπο πλοκής, έχουν την ίδια βασική δομή και πολύ παρόμοια αισθητική και δραματουργία. Τα κύρια συστατικά της συνταγής είναι αφενός η παραμυθένια υπόθεση, τοποθετημένη σε περιβάλλον εξωτικό και αλόκοσμο, και αφετέρου η εξεδιάλυτη μίξη του τραγικού με το κωμικό. Το υλικό της πλοκής αντλείται από τα αρχετυπικά θέματα του λαϊκού φαντασιακού, που είναι διαδεδομένα στις μυθολογίες και στα παραμύθια όλου του κόσμου. Αναζήτηση μιας πολύτιμης οντότητας που υποχρεώνει τον ήρωα σε περιπετειώδη ταξίδια, περιπλανήσεις σε μακρινούς τόπους στις εσχατιές της γης με θαυμαστά θεάματα και πρωτόφαντες εμπειρίες. Πάλι με τέρατα ή με εχθρικούς ηθαγενείς, σωτηρία μιας εχμάλωτης δεσποσίνης που έχει απαχθεί και φυλακιστεί στον αγριότοπο. Αυτά τα στοιχεία σε διάφορους συνδυασμούς διατρέχουν τις μυθοποιίες των λαών από τη χαραυγή του πολιτισμού μέχρι το λυκόφως της ανθρωπότητας που ζούμε σήμερα. Σύμφωνα με αυτό το αρχέτυπο, στα ευρυπίδια δράματα ο ήρωας ταξιδεύει με πολλούς μόχθους και άθλους σε μια εξωτική περιοχή στην περιφέρεια του γνωστού κόσμου και εκεί βρίσκει την εχμάλωτη και την σώζει από το άγριο θεριό ή από τους ανήμερους ηθαγενείς. Στην Ανδρομέδα, ο τραγικός δραματουργός διατηρεί την κλασική παραμυθένια εκδοχή αυτής της περιπέτειας. Το ζευγάρι των ηρώων είναι ένα νέο παλικάρι και μια πανέμορφη πριγκιποπούλα που ερωτεύονται και παντρεύονται στο τέλος. Στα λοιπά έργα, το παραδοσιακό σχήμα παραλλάσσεται για να προσαρμοστεί σε άλλους γνωστούς μύθους. Στην Ελένη, το κεντρικό ζεύγος συνδέεται και αυτό με σχέση γάμου, αλλά δεν είναι νεαροί στις απαρχές του ερωτά τους. Ο Μενέλαος και η Ελένη είναι ανδρόγυνμοι σε όριμη ηλικία, που τους χώρισαν τα πέλαγα και οι παρεξηγήσεις της τύχης και ξανασμίγουν στην ξενιτιά μετά από απαγωγές, πολέμους και ναυάγια, όπως θα το παθαίνουν αργότερα και οι πρωταγωνιστές των ελληνιστικών μυθιστορημάτων. Στην Ιφηγένεια πάλι, αν δεν απατώ με και εσύ το λες αυτό Νίκο, η μορφή της ιστορίας είναι μοναδική στην παγκόσμια γραμματεία. Οι δύο νέοι είναι αδέλφια, όχι ερωτευμένο ζευγάρι. Τη θέση του ρομαντικού έρωτα την καταλαμβάνουν σε αυτό το δράμα δύο άλλα, συναφή αλλά όχι ταυτόσιμα αισθήματα. Αφενός η αδελφική αγάπη μεταξύ του Ορέστη και της Ιφηγένειας, η αφοσίωσή τους στους δεσμούς της ξεκληρισμένης τους οικογένειας που τη συντάραξε τόσο τραγικά η μοίρα, και αφετέρου η ισχυρή φιλία ανάμεσα στον Ορέστη και στον Πυλάδη.
η οποία κινείται κάπου ανάμεσα στη συγκινητική συντροφικότητα των Hobbits του Tolkien και στην ανομολόγητα ομοερωτική σύνδεση των αρχαιότερων επικών ηρώων της ανθρωπότητας, του Γκιλγκαμέσ και του Ενκιντού. Όσο για την εχμάλωτη πριγκυποπούλα του έργου, την εξαφανισμένη από τον κόσμο Ιφηγένεια, αυτή είναι σημαδεμένη από την τύχη της ώστε να κοίταται για πάντα έξω από τη σφαίρα του έρωτα και των γλυκόπικρων παθών του. Η μοναδική εμπλοκή της στα χτυποκάρδια του γάμου, όταν την έφεραν παιδούλα ακόμη στην αυλίδα τάχα για να παντρευτεί τον ωραίο Αχιλλέα, δεν ήταν παρά μια κακότεχνη απάτη, την οποία έστησαν σε βάρος της θεοί και άνθρωποι, για να την οδηγήσουν πρώτα στη μάχαιρα της Θυσίας και κατόπιν στη διαβίου παρθενία της ιεροσύνης. Όπως το επισημαίνει και ο Νίκος, αν εξαιρέσουμε τη μεταφορά της Ιφηγένειας από την άγρια παραμυθοχώρα στον πολιτισμένο κόσμο της Ελλάδας, η μοίρα της δεν αλλάζει ουσιωδώς στο τέλος του έργου. Η Ιφηγένεια θα παραμείνει η αίρια της Άρτεμις, ορκισμένη στα ισόβια δεσμά της αγνότητας, μια αέναη νοικοκυρά του υπερβατικού, να φυλάει ανελιπώς τον ναό και το λατρευτικό άγαλμα της θεάς, χωρίς δικό της σπιτικό και οικογένεια. Πρέπει να έχουμε κιόλας κατά νου ότι η Ιφηγένεια είναι αρκετά μεγαλύτερη σε ηλικία από τον Ορέστη, που ήταν νήπιο όταν πήραν την έφηβη αδελφή του για τον προσποιητό γάμο της αυλίδας. Στο έργο του Ευρυπίδη, όπου έχει περάσει σχεδόν μια εικοσαετία από εκείνα τα γεγονότα, η Ιφηγένεια πλησιάζει πια το ηλικιακό όριο που σήμαινε το τέλος της εποχής του γάμου και της μητρότητας για τις γυναίκες του αρχαίου κόσμου. Με τα λόγια του Σεφέρη, η Ιφηγένεια γέρασε ανάμεσα στο βωμό της αυλίδας και στα μαχαίρια των Ταυρίων. Ακόμη και όταν κατακτάει τη λευτεριά της από τη βαρβαρική γη, δεν έχει μπροστά της άλλη επιλογή από εκείνη που προδιαγράφει ο τρελός Άμλετ για τη δύστιχη οφειλία. Το μοναστήρι, ή μάλλον το αρχαίο του αντίστοιχο. Σε όλες τις Ευρυπίδες τραγικομωδίες, η δράση τοποθετείται, όπως είπαμε, σε μέρος μακρινό και εξωτικό, στην περιφέρεια του τεκμηριωμένου κόσμου της εμπειρίας των αρχαίων Ελλήνων. Πρόκειται για περιοχές που λειτουργούσαν ως σκηνικό για τις θαυμαστές περιπέτειες των ηρώων ήδη στη μυθική παράδοση, στα επικά άσματα για τον Οδυσσέα και την αργοναυτική εκστρατεία, και αργότερα θα γίνουν αγαπημένα θέματα της ελληνικής εθνογραφίας. Η Αίγυπτος, όπου ο Μενέλαος ξαναβρίσκει την Ελένη στο ακροθαλάσσιο του Πρωτέα, ήταν από την ομηρική εποχή κιόλας ο πιο κοντινός προς την Ελλάδα τόπος όπου το θαύμα λειτουργούσε ακόμη. Μια παραμυθένια ζώνη εναλλακτικής πραγματικότητας σε απόσταση μια μισή μέρα θαλασσινού ταξιδιού από την Κρήτη. Η Ταυρίδα, το είπε και ο Κώστας, στην πολύπαθη χερσόνησο της Κριμαίας στον Εύξηνο Πόντο, βρισκόταν κοντά στην Κολχίδα, τη μυθική χώρα του χρυσόμαλου δέρατος και των μαγισσών που μεταμορφώνουν τους άνδρες σε γουρούνια ή τους κάνουν να ξανανιώσουν μέσα στη θαυματουργή χύτρα τους. Γειτόνευε επίσης με τις εκτάσεις των Σκυθών, των περήφανων νομάδων στις αρχαίες στέπες της Ουκρανίας, που είναι φαίνεται γραφτό της να γίνεται ατέρμονα στόχος βίων και ατελέσφορων εισβολών, από τον Δαρίο και τον Αφρασιγιάμπ έως τον Χίτλερ και τον Πούτιν. Όσο για τη θρηλυκή Αιθιοπία της Ανδρομέδας, αυτή ήταν η κατεξοχήν επικράτεια του θαυμαστού και της μαγείας για όλους τους πολιτισμένους λαούς της αρχαιότητας, τους Έλληνες όσο και τους Αιγύπτιους και τους Πέρσες. Η αρχαία εθνογραφία, η επιστήμη του Ηρόδοτου και του Εκατέου, έδειξε επίσης έντονο ενδιαφέρον για αυτές τις περιοχές και τα παράξενα έθιμα των λαών τους. Ιδίως το έργο του Ηρόδοτου είναι γεμάτο σχετικές διερευνήσεις. Η διήγηση του Ηρόδοτου για τη διαμονή της Ελένης στην αυλή του Πρωτέα στην Αίγυπτο μοιάζει με εκλογικευμένη παραλλαγή του παραμυθοδράματος του Ευρυπίδη. Η περικοπή του για την Ταυρίδα, που θα την διαβάσετε μέσα στην εισαγωγή του βιβλίου, περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή για τις ανθρωποθυσίες των ντόπιων, το τελετουργικό τους καθώς και τη μεγάλη θεά στην οποία αφιερώνονται. Θα πίστευε κανείς ότι τα σκηνικά των Ευρυπίδιων τραγικομωδιών προέκυψαν από μια δημιουργική ανάγνωση του Ηροδότιου έργου. Κατά βάθος όμως, οι εξωτικοί τόποι του παραμυθοδράματος δεν είναι οι γεωγραφικά και ανθρωπολογικά τεκμηριωμένες εθνότητες της ταξιδιωτικής και ιστορικής γραφής. Ο Ευρυπίδης δανείζεται μονάχα λίγες γραφικές λεπτομέρειες από την εθνογραφική γραμματεία, ίσα-ίσα για να δώσει ένα επίχρησμα τοπικού χρώματος στα ποικιλώνυμα αλλοεθνή σκηνικά του. Στην πραγματικότητα, ο χώρος δράσης σε όλα αυτά τα έργα είναι η θαυμαστή και αγεωγράφητη επικράτεια του παραμυθιού, με τα φοβερά τέρατα και τις επικίνδυνες θάλασσες, τις φυλακισμένες δεσποσίνες και τους αφιλόξενους μονάρχες. Στην ιστορία της λογοτεχνίας έχει γίνει κοινός τόπος να παραλληλίζονται τα παραπάνω έργα του Ευρυπίδη με τα ύστερα παραμυθοδράματα του Σέξπιρ, από τον Περικλή ως το χειμωνιάτικο παραμύθι και την Τρικυμία, που χαρακτηρίζονται και αυτά από εξωτικές τοποθεσίες, θαυμαστά θαλασσινά ταξίδια και ρομαντικές πλοκές. Όμως το απότερο πρότυπο του Ευρυπίδη ανήκει στην ίδια την ελληνική γραμματεία.
Είναι ο περιπετειώδης και μαγεμένος κόσμος της Οδύσσειας, που απλώνεται και αυτό σε μακρινές θάλασσες και παραμυθένιους τόπους και περιέχει επίσης μια μακρόχρονη αναζήτηση του ήρωα και μια δέσποινα που περιμένει υπομονετικά τον σωτήρα της μέσα στο κάστρο. Οι Ευρυπίδες Τραγικομωδίες είναι από αυτή την άποψη εγγόνια της Οδύσσειας, όπως απόγονή της θα είναι αργότερα και τα ελληνιστικά μυθιστορήματα. Λίγο πριν να αφοσιωθεί στη συγγραφή αυτών των έργων, ο Ευρυπίδης είχε παρουσιάσει στο θέατρο τη λεγόμενη Τροϊκή Τριλογία του. Μια τριάδα τραγωδιών με θέματα παρμένα από τον καταστροφικό πόλεμο της Τρίας, η οποία ολοκληρώνεται με τις συγκλονιστικές Τροάδες. Συνέθεσε έτσι τη δική του εκδοχή της Ιλιάδας, ένα μνημειώδες σκηνικό πανόραμα όπου διεκτραγωδούνταν τα δεινά του πολέμου. Πιθανώς αποκαμωμένος από αυτή την τραγική δημιουργία, οπωσδήποτε απογοητευμένος από το κλίμα της οδύνης και της αγωνίας που επικρατούσε στην Αθήνα λόγω της δυσίωνης τροπής του πολέμου, ο Ευρυπίδης αποφάσισε μετά την αντιπολεμική του Ιλιάδα να συνθέσει, φαίνεται, και μια θεατρική Οδύσσεια, μια ταξιδιάρικη μυθιστορία με πιο χαρούμενους και ρομαντικούς τόνους. Σαν τον ομηρικό Οδυσσέα και τους πρωταγωνιστές των παραμυθιών, οι ιδιότυποι ήρωες των τραγικομωδιών του Ευρυπίδη είναι εχμάλωτοι στην παραμυθοχώρα και προσπαθούν να διαφύγουν από εκεί και να επιστρέψουν στον αληθινό κόσμο. Ίσως θα έλεγα γι' αυτόν τον λόγο, Νίκο, ο ποιητής της Ιφηγένειας δίνει τόση έμφαση στη σύνδεση των περιπετειών των προσώπων με έθιμα και τελετουργίες της κλασικής Αθήνας, τα αίτια που λέει στο βιβλίο. Έθιμα και τελετουργίες που ήταν πολύ οικεία στο κοινό, όπως οι Χώες και η Καταμόνα Συνοποσία τους, οι θυσίες στο ναό της Σταυροπόλου Άρτεμις στις Σαλές και η λατρεία της Βραβρώνας. Όλες αυτές οι αναφορές, που ήταν μέρος της καθημερινότητας των Αθηναίων θεατών, τονίζουν ίσως την απεγνωσμένη προσπάθεια των κεντρικών προσώπων της τραγωδίας να απεγκλωβιστούν από τον ανυπόστατο κόσμο της φαντασίας και να γυρίσουν στην απτή και οικία μας πραγματικότητα, ώστε να τελειώσει καλά το παραμύθι. Όσο για τη συνύφανση του κωμικού και του σοβαρού, το δεύτερο συστατικό στοιχείο αυτής της ομάδας δραμάτων, αυτή ήταν η συστατικό στοιχείο της αρχαίας τραγωδίας ήδη από τις απαρχές της. Αλλά δεν φαίνεται να έχει επιχειρηθεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα πριν από τον Ευρυπίδη. Στην κλασική τραγική δραματουργία, όπως τη γνωρίζουμε από τον Αισχύλο και τον Σοφοκλή, μεμονωμένες σκηνές με κωμικό τόνο και με χιουμοριστικά στοιχεία μπορούν κάλλιστα να παρεμβάλλονται στη δράση ανάμεσα στα δεινά των ηρώων. Είναι όμως ενότητες ξεχωριστές, περιορισμένες και λίγο πολύ αυτόνομες, οι οποίες καταλαμβάνουν μικρή έκταση και λειτουργούν συνήθως σαν ηλαρά intermedia για να δημιουργήσουν αντίθεση ή αντίστοιξη προς παρακείμενα επεισόδια μεγάλης έντασης ή τραγικού πάθους. Ο ποιητής παρεμβάλλει ένα σύντομο κωμικό στιγμιότυπο, χαλαρώνοντας κάπως την έξαρση της δράσης και κατόπιν παρουσιάζει μια σκηνή υψηλής περιπάθειας ή δραματικής κορύφωσης και έτσι η αντίθεση ανάμεσα στο φεδρό intermedio και στο σοβαρό επεισόδιο που ακολουθεί τονίζει ακόμη περισσότερο τη δραματικότητα και την ένταση του δεύτερου. Με άλλα λόγια, το κωμικό στοιχείο χρησιμοποιείται σε μετρημένες, φιδωλές δόσεις για να προβάλλει αντιστοιχτικά τις πιο σημαντικές σκηνές τραγικής σύγκρουσης ή πάθους, σαν μια πρέζα πιπέρι που προσθέτει ο ζαχαροπλάστης για να ενισχύσει τη γεύση του γλυκού. Ας αναλογιστούμε για παράδειγμα την αστεία μορφή του ευθυνόφοβου και συμφεροντολόγου φύλακας της Σοφόκλη Αντιγόνη. Τα ευτελή καμώματά του ανοίγουν το δρόμο για την αντιπαράθεση μεταξύ Κρέοντα και Αντιγόνης που συνιστά τη δραματική ραχοκοκαλιά της τραγωδίας. Ανάλογα λειτουργεί η γριά τροφός της χοηφόρους του Αισχύλου, η οποία κάνει ένα γρήγορο πέρασμα από την ορχήστρα, μιλώντας για τις μορουδιακές πάνες του μικρού Ορέστη, προτού καταφθάσει ο Αίγισθος και λάβει χώρα η φοβερή σκηνή των φώνων. Ο Σέξπιρ ήξερε καλά να χειρίζεται την ίδια τεχνική, έστω και αν δεν είχε διαβάσει τους αρχαίους. Μάλλον θα την ανακάλυψε και θα την εφάρμοσε από ένστικτο, όπως έλεγε και ο αγαπημένος του ήρωας ο Φόλσταφ. Στον Μακμπεθ, ο φιλοπαίγμων θυρωρός ξεστομίζει κάμποσα αστεία όταν σηκώνεται να ανοίξει την πύλη του παλατιού μέσα στην κρύα νύχτα, λίγο προτού ανακαλυφθεί η αιματηρή δολοφονία του βασιλιά. Στον Αντώνιο και Κλεοπάτρα, ο τρελός, ο κωμικός του θειάσου, φέρνει στην Κλεοπάτρα το καλάθι με τα σίκα και το δηλητηριώδες φίδι. Και η βασίλισσα της Αιγύπτου καταδέχεται να ακούσει τα εφιολογήματά του, προτού παραδοθεί στον τελευταίο της ποιητικό μονόλογο και στο δάγκωμα του θανάτου. Στα ύστερα έργα του τώρα, ο Ευρυπίδης εφήβρε έναν άλλον τρόπο τραγικής εκμετάλλευσης του κωμικού στοιχείου. Αυτό ήταν ανακάλυψη εντελώς δική του, με την οποία πιστεύω ότι ο μεγάλος τραγικός πήρε την εκδίκησή του από τον Αριστοφάνη και τους άλλους συγγραφείς της κωμωδίας. Αυτοί οι τελευταίοι, το ξέρουμε, έπαιρναν συχνά πυκνά τα υλικά των Ευρυπίδιων τραγωδιών και τα διακωμωδούσαν για να προκαλέσουν γέλιο. Ο Ευρυπίδης τους ξεπλήρωσε κάνοντας το αντίστροφο.
σφετερίστηκε τις τεχνικές της κωμωδίας για να πετύχει υψηλή δραματική ένταση και τραγική συγκίνηση. Συγκλονιστικό παράδειγμα που νομίζω το αναφέρεις και εσύ Νίκο μέσα είναι η σκηνή της μεταμφίεσης του Πενθέα σε γυναίκα κοντά στο τέλος των Βακχών. Αυτό επιφανειακά είναι το τυπικό κωμικό μοτίβο της παρενδυσίας, το οποίο διασκέδαζε για αιώνες το κοινό, από τον μνησίλοχο του Αριστοφάνη μέχρι τον Κερουμπίνο του Μπομαρσέ και τους συναδέλφους της Μέριλιν Μονρόε στο «Μερικοί το προτιμούν καυτό». Στις Βάκχες όμως, πίσω από τα στοιχεία της φάρσας, κρύβεται το ρίγος της υπερφυσικής δύναμης του Θεού, καθώς και η αγωνία για το τρομερό τέλος του Πενθέα που πλησιάζει. Ο Διόνυσος μας έχει ήδη ανακοινώσει την έκβαση των πραγμάτων. Ο Πενθέας ντυμένος γυναικεία θα οδηγηθεί στο βουνό όπου θα τον κομματιάσει η ίδια του η μάνα. Έτσι, ολόκληρη η αστεία σκηνή της παρενδυσίας διαδραματίζεται κάτω από τη σκιά αυτής της φοβερής θεϊκής πρόρησης. Ο Πενθέας, ο ανδρόγυνος τρελός και αλοπαρμένος κλόουν, είναι επίσης ένας άνθρωπος σημαδεμένος για θάνατο, ένας που βαδίζει προς τον χαμό. Και έτσι το κωμικό συνδυάζεται με το απόκοσμο και το φρικτό με τρόπο ανεπανάληπτο και τα δύο συστατικά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το κωμικό τονίζει αντιθετικά τη δραματική ένταση και την τραγική φρίκη και αντιστρόφως όμως η τραγική φρίκη χρωματίζει τα αστεία με αλόκοτες και σκοτεινές αποχρώσεις. Αυτό που ακούμε στις Βάκχες δεν είναι το εύθυμο γέλιο της κωμωδίας, αλλά ένα άγριο, γκροτέσκο στοιχείο το οποίο παγώνει το γέλιο στο λαρύγγι μας και το μετατρέπει σε ρίγος τρόμου. Δεν είναι εύκολο να πετύχει κανείς αυτό το εξόχως σοβαρό χιούμορ, όπως θα το έλεγε ο T.S. Eliot. Ο Σέξπιρ το κατόρθωσε ως ένα βαθμό στις σκηνές του Λίρ και του Τρελού μέσα στη Θίελα. Ο Τζον Βέμπστερ το προσπάθησε στη Δούγκισσα του Μάλφη, στο φινάλε όπου οι τρελοί εισβάλλουν στο δωμάτιο με τις παλαβομάρες και τα αισχρολογικά αστεία τους, λίγο πριν να θανατωθεί η ηρωίδα. Όμως όποτε παίζεται η σκηνή αυτή στο θέατρο σήμερα, οι θεατές την βρίσκουν αφόρητη. Στην Ιφηγένεια τώρα και στις άλλες όψιμες τραγικομωδίες του, ο Ευρυπίδης εφάρμοσε τον τρίτο δρόμο για τη σύζευξη του κωμικού με το τραγικό. Εδώ τα δύο στοιχεία συνυφαίνονται αξεδιάλυτα, διεισδύουν και επιδρούν το ένα στο άλλο, σε σημείο που να είναι αδύνατον να τα διαχωρίσει κανείς, όπως δεν μπορείς να αποσπάσεις τη μία από την άλλη από τις δύο πλευρές ενός πανιού, ή δεν μπορείς να διηλύσεις το γλυκό από το πικρό στη γεύση από το νεράντζι. Για να πετύχει αυτή τη θαυματουργή μίξη των αισθητικών ποιοτήτων, ο Ευρυπίδης εφαρμόζει τις ακριβείς κινήσεις του μαγικού αλχημιστή και το αλάθητο πάτημα του σκηνοβάτη. Το υλικό του μύθου είναι παρμένο από τις πιο πολυδάκριτες περιπέτειες του αρχαίου ηρωικού κόσμου. Ο Κώστας το υπενήχθηκε ήδη. Μια βασιλοπούλα που θυσιάζεται στο άνθος της ηλικίας της. Ένας πολύνεκρος πόλεμος που φέρνει την καταστροφή και σε νικημένους και σε νικητές. Ένας θριαμβευτής στρατιλάτης που σφάζεται μέσα στον οίκο του από την άπιστη γυναίκα του. Ένας νεαρός εξόριστος που παραδέρνει ανάμεσα στην οικογενειακή ντροπή και στην ανίποτη φρίκη. Ένας μητροκτόνος που καταδιώκεται από τα φοβερά οράματα των Ερηνίων, δίχως να βρίσκει ποτέ τη γαλήνη. Όμως ο χειρισμός αυτής της γοερής ιστορίας στην Ιφηγένεια γίνεται με χέρι πιο ανάλαφρο, που μετριάζει τη δρυμύτητα και την οδύνη των γεγονότων. Τα σκληρά περιγράμματα της τραγικής μοίρας απαλύνονται και γλυκαίνονται, σαν να βλέπουμε τα πάθη των προσώπων μέσα από ένα ημιδιαφανές πέπλο μυθιστορικής ηρωνίας. Δεν είναι μόνο ότι η πολύπαθη πορεία των ηρώων καταλήγει σε ευτυχές τέλος, με τους καλούς να ανταμείβονται και τους άγριους εχθρούς να κατατροπώνονται, όπως οφείλει να κάνει κάθε σωστή μυθοπλασία κατά τον Όσκαρ Ουάιλντ. Η ίδια η δραματοποίηση των περιπετειών τους γίνεται με τρόπο ηρωνικά αποστασιοποιημένο και αδιόρατα παιγνιώδη. Σαν να θέλει ο ποιητής να μας υποδείξει πως δεν πρέπει να πάρουμε πολύ στα σοβαρά τις δοκιμασίες των ηρώων και τους κινδύνους που τους απειλούν. Η δράση πλέκεται γύρω από μια ίντρικα πονηρής εξαπάτησης που την εξηφαίνει μια επιτίδια γυναικεία μορφή για να ξεγελάσει ανόητους και αφελείς ξένους. Το σκηνικό θέαμα ποικίλεται με πολλές χιουμοριστικές ψηφίδες που λαμπρύνουν τα χρώματα του ζωφερού φόντου. Παρεξηγήσεις και διφορούμενα παιχνίδια με τη γλώσσα, λαμπρές ατάκες και φιολογήματα, αστείοι χαρακτήρες και φωνακλάδικες σκηνές θεατρικού σλάπστικ. Ο Άγγελος Τερζάκης, σε ένα από τα δοκίμια που έγραφε για τα παλαιά προγράμματα του Εθνικού Θεάτρου, παρατηρούσε εκεί ότι ο Κυμβελίνος του Σέξπιρ βασίζεται στο ίδιο λίγο πολύ υλικό με τον Βασιλιά Λίρ. Με μόνη διαφορά ότι στον Κυμβελίνο η οξύτητα της τραγωδίας είναι μετριασμένη, λες και η ατμόσφαιρα του Λίρ έχει μετασταθμεύσει στην περιοχή του παραμυθιού. Ανάλογα, νομίζω, θα μπορούσε να υποθεί ότι η Ιφηγένεια η Ενταύρης ξαναγράφει την Ορέστια, αλλά σε χαρούμενο τόνο και με πιο φωτεινή παλέτα χρωμάτων. Η αιματηρή θυσία της βασιλοκόρης από την πάροδο του Αγαμέμνονα,
η φοβερή μητροκτονία και οι παρακρούσεις του Ορέστη από τις Χοηφόρους, η δοκιμασία του ήρωα στην Αθήνα από τις Ευμενίδες, όλα τα βασικά συστατικά της Αισχύλιας τριλογίας είναι παρόντα στο ευρυπίδιο δράμα, αλλά αυτή τη φορά σκηνοθετούνται σαν περιπετειώδης και ψυχαγωγική μυθιστορία. Το δράμα των Ατριδών δεν παίζεται πια στο ματωμένο παλάτι των Μυκηνών ή στη σεμνοπρεπή καθέδρα του Αριουπάγου, αλλά στο μακρινό μυθιστορηματικό νησί του Πολύφημου και του Κάλιμπαν. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε τώρα στα χέρια μας μια έμετρη μετάφραση της Ιφιγένειας, σμιλεμένη με την παλαιά μας στοριά των τεχνητών του παραδοσιακού στίχου, αλλά καμωμένη στη σύγχρονη ποιητική μας γλώσσα, σύμφωνα με τις ευαισθησίες του σημερινού κοινού. Αυτό παραμένει, νομίζω, ένα μεγάλο ζητούμενο για την πολυμεταφρασμένη και πολυπαιγμένη αρχαία τραγωδία μας. Οι τελευταίοι μεταφραστές του αρχαίου θεάτρου που ήξεραν και εφάρμοζαν την τεχνική της αυστηρής στιχουργίας σώπασαν προτού να κλείσει ο 20ος αιώνας. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο Γρυπάρης και ο Θρασίβουλος Σταύρου, είχαν ανατραφεί αισθητικά και ποιητικά με την τεχνοτροπία της γενιάς του Παλαμά και του Σικελιανού. Οι μεταφραστικές εργασίες τους, όσο και αν αποτελούν μνημεία των γραμμάτων μας, διακρίνονται από έναν ποιητικό στόμφο και ρητορισμό που ξενίζει τον σύγχρονο θεατή και τον αναγνώστη, τουλάχιστον όποιον δεν είναι εξειδικευμένος ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ακόμη και νεότεροι μεταφραστές που καλλιέργησαν ευδοκίμως τις παραδοσιακές έμετρες φόρμες, όπως ο Τάσος Ρούσος, απηχούν στα έργα τους τα ποιητικά ακούσματα της μεσοπολεμικής γενιάς, τους ρυθμούς και την έκφραση του Μελαχρινού και του Φώτου Πολίτη. Στην αντίπερα όχθη του ενδογλωσσικού μας ποταμού απλώνεται η πλειονότητα των νεότερων μεταφράσεων που βασίζονται στη μοντερνιστική τεχνοτροπία του ελεύθερου στίχου, με περισσότερα ή λιγότερα, αλλά οπωσδήποτε άτακτα και ευκαιριακά μετρικά τεχνάσματα. Από τη συντονισμένη ευρυθμία, ας πούμε, του Πάνου Μουλά και του Μίνου Βολανάκη, ως την ιδιότυπη παλίντονων αρμονίαν του Χειμωνά και ως την πλήρη καρδιακή αρρυθμία, την οποία δυστυχώς ακούμε όλο και συχνότερα στα τωρινά επιδαύρια. Ένας ξένος ποιητής, σαν νέος τυφλός όμηρος της εποχής μας, άκουσε και κατέγραψε αυτό το σημείο καμπή στη μεταφραστική αισθητική της σύγχρονης εποχής. Το 1984, ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες επισκέφθηκε την Ελλάδα με τη σύντροφό του, τη Μαρία Κοδάμα, και οι δυο τους παρακολούθησαν μια παράσταση τραγωδία στην Επίδαυρο. Από τις φωτογραφίες που τράβηξε η Κοδάμα, διακρίνεται πως πρόκειται για τον προμηθέα δεσμότη του θεάτρου τέχνης σε σκηνοθεσία του Κούν. Η φιγούρα της Ρένης Πιτακή με τη φορεσιά της Δαμάλας στο ρόλο της Ιός είναι πρόδειλη. Ο τυφλός Μπόρχες δεν μπορούσε να δει το θέαμα της παράστασης. Μπορούσε μόνο να ακούσει τα λόγια των ηθοποιών που ηχούσαν στα αυτιά του σαν μουσική, καθώς δεν καταλάβαινε ούτε τα αρχαία ούτε τα νέα ελληνικά. Κατέγραψε την εμπειρία του στο ταξιδιωτικό του βιβλίο με τίτλο Atlas, όπου εξαίρει τη γοητεία των ήχων του αρχαίου θεάτρου, αλλά σημειώνει και μια παρατήρηση. Οι ηθοποιοί γράφοι, όσο μπόρεσα να καταλάβω, δεν πρόφεραν έμετρα τους στίχους. Ο Μπόρχες δεν διάβαζε τα πρωτότυπα ελληνικά κείμενα, ήξερε όμως ότι η αρχαία τραγωδία είναι θέατρο ποιητικό. Την αντιπαραβάλλει με τα έργα του Σέξπιρ, του Ουγκό, του Σέλεϊ, του Λόπε ντε Βέγκα. Περίμενε να ακούσει τον τραγικό λόγο τονισμένο σε εύρυθμους στίχους και απογοητεύτηκε. Ο Κούν είχε χρησιμοποιήσει στην παράστασή του τη μετάφραση του αείμνηστου καθηγητή Πάνου Μουλά, η οποία είναι γραμμένη σε χαλαρό ιαμβικό ρυθμό. Όμως οι ηθοποιοί του δεν ήταν εκπαιδευμένοι να απαγγέλουν έμετρα και ο ρυθμός του κλασικού ποιητικού δράματος διαλύθηκε σε ένα είδος μουσικής πρόζας. Από εκείνη την εποχή, βέβαια, κύλησε νερό, κύλησε Ηρακλήτιο Ίδωρ στο αυλάκι του θεάτρου μας και πολλά έχουν αλλάξει. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι πιο δόκιμοι Έλληνες καλλιτέχνες ανακάλυψαν ξανά την αξία του έμετρου λόγου στη θεατρική εμπειρία. Η 15σύλλαβη της Χρύσας Προκοπάκης στις μολιερικές παραστάσεις του Λευτέρη Βογιατζή, η ρυθμική αγωγή του λόγου στις δημιουργίες του Δημήτρη Μαυρίκιου, αυτά τα επιτεύγματα δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη όσων τα ακούσαμε. Οι σεξπηρικές εκδοχές του Διονύση Καψάλη, για να πενέψουμε και το σπίτι μας Κώστα, αποτελούν επίσης από αξιοζήλευτα υποδείγματα στιχουργίας. Όμως, χρειάζεται ακόμη δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση, ειδικά για το αρχαίο δράμα. Υπάρχει ανάγκη για έμετρες μεταφράσεις των αρχαίων τραγικών που θα συνδυάζουν τη ρυθμική στιχουργική με την ευαισθησία της νέας ποιητικής μας γλώσσας. Και ο Νίκος προσφέρει ένα μεταφραστικό πρότυπο σε αυτόν τον δύσκολο χώρο. Στα διαλογικά μέρη της Ιφιγένειάς του, πιστεύω θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα σε λίγο, τηρεί τον ιαμβικό 12σύλλαβο με λίγες μετρικές και τονικές ελευθερίες, οι οποίες είναι καθιερωμένες στο νεοελληνικό ποιητικό κανόνα ήδη από την εποχή του Καβάφη και του Σικελιανού. Το μεγάλο του επίτευγμα, πιστεύω, είναι το ύφος και η ροή των διαλόγων, που κυλούν χωρίς στόμφο και μεγαλοστομίες, σαν κείμενο κουβεντιαστό που όμως δεν ξεχνάει ποτέ πως είναι ποίημα.
Ο Νίκος πέτυχε στα απαγγελόμενα τμήματα της τραγωδίας αυτό που είχε θέσει ο T.S. Eliot για στόχο στα δικά του ποιητικά δράματα. Μια μορφή ρυθμικού λόγου που ανυψώνει την καλλιεργημένη καθημερινή ομιλία στο επίπεδο της δόκιμης ποίησης. Όσο για τα χωρικά άσματα, εκεί ο μεταφραστής αφήνεται να καθοδηγηθεί από την πολυρυθμία του αρχαίου μέλους. Χρησιμοποιεί ομόρυθμες μετρικές ενότητες με ποικίλο εύρος, πότε πιο μακρές, πότε πιο σύντομες, σε μια προσπάθεια να τεχνουργήσει τη μουσική των λέξεων και ενδεχομένως να δώσει και ευκαιρία στον συνθέτη να δημιουργήσει. Το πιο αγαπημένο μου κομμάτι, και με αυτό θα τελειώσω, είναι από το δεύτερο στάσιμο. Εκεί όπου ο χορός των εχμάλωτων Ελληνίδων εύχεται να έχει φτερά για να πετάξει πίσω στην πατρίδα. Στου ήλιου το ταξίδι ασήμουν επιβάτης, το φως να ακολουθήσω, το φως εκεί ψηλά. Το σπίτι μου μακριά σαν τ' αντικρίσω, να σταματήσω να χτυπάω τα φτερά. Το χέρι μου στο χέρι να κουμπίσω των κοριτσιών που παίζαμε παιδιά. Το κοριτσάκι που ήμουνα να θυμηθώ ξανά. Πώς χόρευε σαν ήξερε και εκείνο τη χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω μετά από όλα αυτά τα πολύ όμορφα που ακούσαμε, ευχαριστώντας καταρχάς στο Γιάννη για τα τόσο ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπε και για το πώς κατάλαβε και τις προθέσεις μου και το βιβλίο και την ουσία των πραγμάτων, ορισμένες φορές καλύτερα και από ό,τι και εγώ ίδιος θα μπορούσα να διατυπώσω. Είναι μεγάλη ευλογία να μπορεί κανείς να συζητά με έναν άνθρωπο σαν τον Γιάννη Κωνσταντάκο. Εγώ του οφείλω πολλά. Είναι από τους πρώτους, συνήθως είναι ο πρώτος που διαβάζει καινούργια μου κείμενα, σε όποια γλώσσα και αν είναι αυτά, ό,τι και αν είναι αυτά. Και πάντοτε έχω βοηθηθεί και έχω κερδίσει πράγματα που το εύρος τους δεν μπορώ να περιγράψω από τις παρατηρήσεις του και από τις σκέψεις που μοιράζεται κατά καιρούς μαζί μου. Είναι, αυτό συζητάγαμε νωρίτερα και με την κυρία Μουτούση, τα βιβλία, τα δημιουργήματά μας, τέλος πάντων, ό,τι και αν είναι αυτά, μια παράσταση ή οτιδήποτε, είναι η ουσία των ανθρώπων που τα αγκαλιάζουν, είναι η ουσία των ανθρώπων που φέρουν το υλικό μας, τέλος πάντων, και ο Γιάννης Κωνσταντάκος είναι ένας πολύ σημαντικός τέτοιος άνθρωπος για τη δική μου πορεία. Να ευχαριστήσω φυσικά και τους ηθοποιούς που είναι εδώ κοντά μας, την Αμαλία Μουτούση, τον Δημήτρη Αποστολόπουλο και τον Στρατή Χατζησταματίου, για την μεγάλη τους αγάπη προς το κείμενο και για την διάθεσή τους να είναι εδώ με την καρδιά τους, που είναι το πιο σημαντικό, ασχέτως με οτιδήποτε άλλο, και για τον τρόπο που αντιμετώπισαν όλη μου την προσπάθεια, όπως και άλλους ανθρώπους οι οποίοι διάβασαν τη μετάφραση σε διάφορα στάδια, την Καργιφουλιά την Καραμπέτη, τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τον Νίκο Χατζόπουλο, άνθρωποι που πραγματικά με έναν τρόπο μου έδωσαν τη δυνατότητα, τη Μαρία Πρωτόπαπα, και μου έδωσαν τη δυνατότητα να πάω παρακάτω σε κάτι που δεν ήμουν σίγουρος για το αν πρέπει να συνεχιστεί με τον τρόπο που ξεκίνησε. Εξηγούμε, ξεκίνησα να μεταφράζω αυτό το έργο μετά από μια πρόταση του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιώργου Ματζιάρη, ο οποίος ήθελε να ανεβάσει στο φεστιβάλ αυτή την παράσταση, δεν προέκυψε για πρακτικούς οικονομικούς λόγους, αλλά η δουλειά είχε ξεκινήσει ήδη να συμβαίνει, είχαν δημιουργηθεί τα σκηνικά. Και όταν μου έκανε την πρόταση, εγώ ήμουνα, η σκέψη μου ήταν τι χρειάζεται μια καινούργια μετάφραση της Ιφηγένειας Συντάβρης. Έχουμε μεταφράσεις, υπάρχει υλικό, έχουμε τη δυνατότητα να σε εισαγωγικά πειράξουμε μια παλαιότερη μετάφραση. Για ποιο λόγο μια καινούργια μετάφραση. Και η μόνη απάντηση που μπορούσα να δώσω στον εαυτό μου και σκεπτόμενος ότι με ενδιαφέρει όντως αυτό το έργο για πολλούς και διάφορους λόγους είναι ότι μια έμετρη μετάφραση, μια μετάφραση σε στίχο και μια μετάφραση η οποία με έναν τρόπο θέλει να μεταφέρει στο σήμερα τη μουσική του πρωτοτύπου, είναι κάτι που ενδεχομένως όντως έχει νόημα να γίνει.
Και αυτό το λέω γιατί τα κείμενα αυτά, η αρχαία τραγωδία, ας μείνω σε αυτό, είναι κείμενα τα οποία είχαν διπλό στόχο. Ο στόχος τους προφανώς ήταν το θέατρο, το θέαμα. Από την άλλη, ο στόχος τους ήταν και το ακρόαμα. Δηλαδή, ήταν κείμενα τα οποία ήθελαν να μεταφέρουν μία, εκτός του ότι προφανώς μιλάμε για μία σύμβαση, δηλαδή ότι γράφονταν κατά σύμβαση σε κάποιο συγκεκριμένο είδος στίχου, αυτή τη σύμβαση, οι μεγάλοι αυτοί ποιητές, με πρώτον και κορυφαίο για μένα τον Εσχύλο, κανένας ποιητής, κανένας δραματουργός, ούτε ο Σέξπιρ δεν μπόρεσε να φτάσει στην ποίηση του Εσχύλου, ο στόχος τους ήταν μία μουσική στη γλώσσα και στον τρόπο που τα κείμενα αυτά θα ακουγόντουσαν στη σκηνή. Οπότε ξεκίνησα να δουλεύω προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά προέκυψε και μια συζήτηση από την Ακαδημία Αθηνών που τέλος πάντων εργάζομαι για να βγάλω ένα βιβλίο στα ελληνικά γιατί όλη μου η άλλη βιβλιογραφία είναι σε άλλες γλώσσες. Και εν τέλει φτάσαμε σε αυτό που για το οποίο είμαστε εδώ και μιλάμε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει, η εισαγωγή του είναι φιλολογική, αλλά γραμμένη με έναν τρόπο, αυτό είναι του Γιάννη, του Κωνσταντάκου, έκφραση, ο οποίος όταν ήμουν πια, είχα φτάσει σε ένα σημείο της εισαγωγής που δεν ήθελα να γράψω κάτι το οποίο να απευθύνεται αποκλειστικά σε φιλολόγους και είχα την αγωνία να μην συμβεί αυτό. Και ένιωθα ότι όμως η παιδεία μου και το background μου με πάνε προς τα εκεί. Μου είπε και με καθησύχασε πραγματικά ότι μην ανησυχείς, είναι γραμμένο δοκιμιακά και με έναν τρόπο που δεν είναι έτσι. Δεν είναι το rigid, το σκληρό φιλολογικό κείμενο. Οπότε αυτά τα πράγματα, αυτές οι κυρίες, αυτές οι συμπτώσεις ήρθανε και δέσανε. Και προέκυψε το βιβλίο. Η ιστορία της Ιφηγένειας, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο από αυτά τα πολύ σπουδαία που μας είπε ο Γιάννης και με το εύρος των γνώσεών του μας μετακίνησε σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες εποχές, σε διάφορους αιώνες και στο σήμερα φυσικά. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι να πιαστώ από μια αναφορά του Κώστα του Δαρδανού στην αρχή της συνάντησής μας, υπάρχει μια φράση που πραγματικά με συγκινεί τρομερά στο έργο και έχει να κάνει με το πώς βλέπει και πώς σκέφτεται η Ιφηγένεια την παρουσία της στη χώρα των Ταυρίων και κυρίως την απομάκρυνσή της από την οικογενειακή της εστία, το πώς έχασε τους ανθρώπους της και τι δεν πρόλαβε να κάνει. Η φράση αυτή είναι, λέει η Ιφηγένεια τέλος πάντων, στην αρχή του έργου, ότι όταν έφυγε από το Άργος και τέλος πάντων την έβαλαν σε ένα άρμα για να την πάνε, να παντρευτεί τον Αχιλλέα και όλο αυτό ήταν προφανώς ένα ψέμα για να την σφάξουν, λέει πολλά φιλιά ανέβαλα για όταν στο Άργος θα γυρνούσα. Ήταν σίγουρη ότι θα πάει να παντρευτεί και θα γυρίσει στο Άργος να ξαναδεί τους δικούς της, να ξαναγκαλιάσει την αδερφή της, να τη φιλήσει. Και αυτό το στοιχείο της αγάπης που δεν πρέπει να αναβάλλεται είναι ένα στοιχείο που με πάει σε αυτό που είπε ο Κώστας Δαρδανός, με πάει σε αυτό που μας συμβαίνει. Υπάρχουν πολλά τέτοια στοιχεία στην τραγωδία γενικά και υπάρχουν πολλά στοιχεία τέτοια και στην Ιφηγένεια που μπορούν να, όχι μπορούν απλώς, μας συνδέουν με το σήμερα. Ένα στίχος που συζητούσαμε πριν με το Στρατή είναι ότι λέει ο Ορέστης κάποια στιγμή ένδοξου παρελθόντος υπερήφανοι απόγονοι ζούμε πικρό το παρόν μας. Όλο αυτό το ένδοξο παρελθόν που άλλοτε μας φυλακίζει και άλλοτε μας ελευθερώνει μέσα σε ένα παρόν που είναι κατά βάση ζωφερό είναι ένας δρόμος μέσα στο έργο αυτό, ένας δρόμος μέσα στους πολλούς δρόμους που έχει αυτό το έργο
ο οποίος εμένα με συνδέει πολύ με το παρόν. Και για να σταθώ και σε κάποια από τα στοιχεία που ανέδειξε ο Γιάννης τόσο ωραία, που έχουν να κάνουν με τη δομή του έργου αυτού ως λογοτεχνικού είδους, η ιστορία του ενός προσώπου, ενός αγοριού που θα σου θέλει να σώσει στην πολύ, στην απεσταγμένη του ουσία τέλος πάντων, στην απεσταγμένη του πλοκή, ενός αγοριού που θέλει να σώσει ένα κορίτσι και μπαίνει σε μια περιπέτεια για να το καταφέρει αυτό και ταξιδεύει σε χώρες και ξεκινάει από τον Ευρυπίδη. Δηλαδή, εγώ είμαι σχεδόν πεπισμένος ότι είναι ο διαμορφωτής αυτού του είδους της πλοκής. Ένα αγόρι πάει να σώσει ένα κορίτσι και το κορίτσι σώζει το αγόρι με έναν άλλο τρόπο. Αυτό είναι στοιχείο των παραμυθιών, των λαϊκών παραμυθιών. Είναι στοιχείο του αρχαίου μυθιστορήματος, όπως είπε και ο Γιάννης και όπως και εγώ κάνω μια αναφορά στο βιβλίο. Είναι στοιχείο ακόμα και πολύ σύγχρονων μεθόδων, πολύ σύγχρονου είδους πλοκής, όπως είναι τα βιντεοπαιχνίδια. Δηλαδή υπάρχουν τα περισσότερα βιντεοπαιχνίδια, σε πολύ απλή βάση, ας πούμε, το Super Mario, ο θρύλος της Zelda, το The Last of Us, που είναι και η σειρά που βλέπουν περισσότεροι τώρα. Είναι μια τέτοια ιστορία. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο, ας πούμε, στο Getty και στο The Last of Us, για να τα πάω έτσι, το πρόσωπο και το αντικείμενο ταυτίζονται. Δηλαδή, ο Ρέστης στο Γκέτε, για να μεταγράφει τέλος πάντων τον Ευρυπίδη ο Γκέτε, για να σωθεί από τις Ερηνίες, δεν πρέπει να γυρίσει πίσω με ένα άγαλμα. Νομίζει ότι πρέπει να γυρίσει πίσω με ένα άγαλμα από τη χώρα των Ταυρίων, από το ταξίδι του αυτό, από το quest αυτό. Πρέπει να γυρίσει πίσω με την Ιφηγένεια. Το ίδιο και στα βιτοπαιχνίδια. Η πλοκή αυτή είναι τόσο διαδεδομένη και τόσο παντού, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, πολλές φορές δεν το βλέπουμε. Δεν βλέπουμε ότι πάει τόσο πίσω αυτός ο δρόμος. Πάει τόσο πίσω αυτή η ιστορία. Κλείνοντας να πω ότι για μένα η μετάφραση αυτή δεν έγινε για κανέναν άλλο λόγο. Είναι φιλολογική με την έννοια ότι όλες οι λέξεις και όλα τα νοήματα και όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου μεταφράζονται και είναι μέσα, αλλά έγινε για τους ηθοποιούς. Έγινε για να μπορούν να τη μιλήσουν οι ηθοποιοί, έγινε για να μπορούν να πειραματιστούν οι ηθοποιοί με αυτή τη μετάφραση και όχι για να είναι κάτι κλειδωμένο, όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη, ότι αυτή είναι η ουσία μιας μετάφρασης για τους τοπίους, να μην έχουν στα χέρια τους κάτι το οποίο τους δένει και τους φυλακίζει και τους αναγκάζει να το μιλήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο τρόπος μπορεί να υπάρχει μέσα. Εννοείται ότι μπορεί να υπάρχει, γιατί ο κάθε άνθρωπος φέρει τον εαυτό του σε αυτά τα γυμνάσματα, τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και μια ελευθερία για το πώς ο ηθοποιός, ο πολύπαθος ηθοποιός, το πω, ο απόφυτος Λυκείου, ακριβώς. Θα πλοηγηθεί μέσα σε αυτό το κείμενο. Πρέπει να αισθάνεται ελεύθερος και πρέπει να αισθάνεται ότι έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει, να είναι συνδημιουργός στο λόγο που θα εκφέρει. Αυτά από μένα. Οι ηθοποιοί μας, οι πολύ αγαπημένοι φίλοι, θα μας διαβάσουν ένα κομμάτι από την αναγνώριση της Ιφηγένειας και του Ορέστη. Ένα κομμάτι που έχει όλα τα στοιχεία του έργου. Έχει χιούμορ, έχει στοιχεία grand guignol εντελώς, έχει πάθος, πόνο, πένθος, αλλά την ίδια στιγμή και μια ηλαρότητα για τα πράγματα που συμβαίνουν, γιατί πρέπει να αναλύνει του μέσω των θεών. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό το πως κάτι που ο Σοφοκλής, ας πούμε, αποφεύγει τρομερά, κάτι που ο Αισχύλος κάνει με έναν τελείως άλλο τρόπο, ο Ευρυπίδης το απομηχανής προφανώς.
έρχεται στο μυαλό των πάντων, αλλά έχει αυτή την κρυφή χαρά, ας τη χαρακτηρίσω έτσι, με την επέμβαση των θεών, οι οποίοι λύνουν τα πάντα. Και μακάρι να... το happy end, αλλά και η δυνατότητα του να σκέφτεται κανείς ότι κάποιος θα με σώσει. Υπάρχει κάποιος που μπορεί ανά πάσα στιγμή να με σώσει. Αυτό είναι και μεγάλη παγίδα, προφανώς. Αλλά αυτή είναι η διαλεκτική με τα έργα του Ευρυπίδη. Του τι πιστεύει τελικά κανείς από αυτά που ακούει και βλέπει. Οι ηθοποιοί μας θα διαβάσουν αυτό το κομμάτι από τη σκηνή της αναγνώρισης. Η Ιφηγένεια, ο Ρέστης έχει φτάσει στη χώρα των Ταυρίων, έχει συλληφθεί μαζί με τον Πυλάδη, τον αγαπημένο του φίλο, έχει φτάσει εκεί για να κλέψει από τον ναό των Ταυρίων ένα ξώανο, ένα άγαλμα της θεάς Άρτεμις, το οποίο μάλλον έχει πει ο Απόλλων στον Ορέστη ότι αν το κλέψει και επιστρέψει με αυτό θα σωθεί από τις ερηνίες που τον κυνηγάνε για το φόνο της Κλυτεμνίστρας, γιατί παίζει ένα εξαιρετικό παιχνίδι ο Ευρυπίδης σε αυτό το έργο. Δεν είναι όπως τον Εσχύλο, όπου γίνεται το δικαστήριο, ο Ρέστης αθωώνεται και όλα καλά και πάμε στα σπίτια μας και οι ειρηνίες, ας πούμε, δέχονται όλες ότι θα καταβυθιστούν στην Αττική Γη και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Εδώ μας λέει ότι οι ειρηνίες στο δικαστήριο κάπως διχογνώμησαν. Οι μισές είπαν ότι ναι, οκ, θα συγχωρέσουμε τον Ορέστη και θα μείνουμε εδώ σε ένα ιερό. Οι άλλες μισές είπαν ότι όχι, δεν τον συγχωρούμε και αυτό το έγκλημά του δεν είναι για μια τέτοιου τύπου άφεση. Οπότε θα συνεχίσουμε τον καταδιώκουμε. Και αυτό συνέβη μέχρι που πήρε, τέλος πάντων, πήγε, ξαπλώθηκε μπροστά στο μαντίο του Φίβου. Ο Φίβος του είπε να πάει στη χώρα των Ταυρίων. Δεν έχει ιδέα ότι η αδερφή του βρίσκεται εκεί, δεν έχει ιδέα ότι η αδερφή του βρίσκεται στη ζωή. Τον συλλαμβάνουν, όπως σας είπα, είναι έτοιμοι να τον σφάξουν. Ο βασιλιάς της χώρας, ο οποίος είναι μια φιγούρα, ας μου συγχωρηθεί η έκφραση, τελείως γκροτέσκα. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο φεδρό. Από την άλλη όμως και τόσο ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί είναι ένα πρόσωπο βαθιά θρησκευόμενο. Ένα πρόσωπο που δεν μπορείς να μην το συμπαθήσεις, γιατί νιώθεις ότι η πίστη του είναι πάνω απ' όλα. Η πίστη στο θείο. Έχει στείλει ο βασιλιάς στην ιέρεια των Ταυρίων τους δύο νεαρούς για σφαγή και εκεί ξεκινάει ένας διάλογος για το τι θα γίνει παρακάτω. Η Ιφηγένεια συλλαμβάνει την ιδέα ότι ψάχνει για καιρό έναν τρόπο να στείλει ένα μήνυμα στο σπίτι της, στον αδερφό της, στον Ορέστη, και να του πει ότι έλα να με σώσεις, ζω, είμαι εδώ, έλα να με σώσεις. Δεν έχει βρει τον τρόπο, δεν το έχει καταφέρει. Και ένα εξαιρετικό στοιχείο χαρακτηρολογίας για μένα στο έργο αυτό είναι ότι η Ιφηγένεια είναι αγράμματη. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έφυγε σε ηλικία, τέλος πάντων, σε πολύ μικρή ηλικία από το σπίτι του, 14 χρονών, την πήγανε στην Αυλίδα και από εκεί μεταφέρθηκε στην Ταυρίδα, δεν ξέρει να γράφει. Και ένας εχμάλωτος που τη λυπήθηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα τον σφάζανε και τον σφάξανε, και τη λυπήθηκε και δεν θεώρησε ότι εκείνη τον σφάζει, αλλά ότι είναι ο νόμος των Ταυρίων που οδηγεί στο τέλος και στο θάνατο, έγραψε για αυτήν ένα γράμμα το οποίο φυλάει ως κόρυν οφθαλμού, και ψάχνει έναν τρόπο να το δώσει σε κάποιον, να το πάει στον αδερφό της για να έρθει να την πάρει, να γυρίσει πίσω. Γιατί φαντάζεται ότι μπορεί να γυρίσει πίσω και να ζήσει μια ζωή όπως την ονειρεύεται. Και όπως την ονειρεύεται, ίσως να μην έχει να κάνει καν με το εντός ή εκτός γάμου, με παιδιά ή χωρίς παιδιά. Υπάρχει ένας αριστουργηματικός στίχος, γεμάτος παρηχήσεις στο πρωτότυπο, που λέει ότι ζει χωρίς παιδιά και χωρίς φίλους και χωρίς πατρίδα η Ιφηγένεια, είναι χωρισμένη από όλα. Βρίσκει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος της λέει ότι είναι από το Άργος, αμέσως συλλαμβάνει την ιδέα ότι μπορεί να του δώσει την επιστολή, αλλά για να εμπιστευτεί αυτή τη δυνατότητα του ανθρώπου να μεταφέρει όντως την επιστολή και να συμβούν όσα εύχεται να συμβούν,
Υπάρχει ένα κενό. Σε αυτό το κενό, μάλλον από αυτό το κενό μέσα ξεπηδάει η αναγνώριση, γιατί αρχίζουν να συζητάνε πώς, τι, πώς, γιατί. Ακριβώς το σημείο που η Ιφηγένεια συλλαμβάνει το σχέδιο και το εκφράζει, θα είναι και η δική μας ανάγνωση. Παρακαλώ τους πολύ αγαπημένους φίλους να... Θα ήθελα και εγώ να πω έτσι δύο λόγια. Ξεκινήσουμε την ανάγνωση. Ότι και εγώ ένιωσα πάρα πολύ ιδιαίτερα όταν άκουσα το Γιάννη να είναι πραγματικά τόσο ολοκληρωμένο και σφαιρικό όλα αυτά τα πράγματα που είπε με αφορμή τη μετάφραση του Νίκου και τον Ευρυπίδη. Και προβληματίστηκα επίσης και σε σχέση με αυτό που υπόθηκε στην αρχή από τον Κώστα και ποια είναι η σχέση μας με το αρχαίο δράμα και το μύθο σε σχέση με αυτά που ζούμε τώρα και με αυτά που έχουν συμβεί τώρα και που... Και νομίζω ότι, τουλάχιστον για μένα, εγώ είμαι μπροστά, ειδικά όταν έχουμε το αρχαίο δράμα που έχει αυτό το υλικό, δεν υπάρχουν απαντήσεις, αλλά απλώς ενεργοποιείται κάθε φορά πάρα πολύ έντονα το ερώτημα. Και αυτό κάπως δεν μπορείς να το αποθήσεις. Γιατί είναι άλλο να πάρεις ένα πράγμα και να το δεις σαν ένα παραμύθι, το οποίο παραμύθι ή η ίδια η ποίηση είναι τελικά μία φυγή από αυτό που ανέφερες πριν, Κώστα, και είναι τελείως διαφορετικό να το πάρεις και ο τρόπος που θα είσαι, ας το πούμε, διαθέσιμος απέναντι σε αυτό το υλικό ή εκτεθειμένος απέναντι σε αυτό το υλικό, να σε φέρει μπροστά στην αλήθεια, μέσα από τους μαγικούς τρόπους που έχουν αυτοί οι τεράστιοι συγγραφείς να το κάνουν αυτό, που ξεπερνάει και τη δική μας λογική και τη δική... αυτό θέλω να πω, ότι δεν έχω κάτι να πω, αλλά ότι και εμένα με άγγιξε αυτό το πράγμα έτσι όπως υπόθηκε. Και επίσης να ευχαριστήσω και εγώ τα παιδιά, σήμερα πρώτη φορά γνωριζόμαστε. Είναι ωραία που ήρθαμε εδώ και για τον Νίκο, που προσωπικά τον αγαπώ και τον εκτιμώ πολύ. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει μια βαθιά καλλιέργεια και ποιότητα και ήθος και με αγγίζει η σχέση του με τη γλώσσα και χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ επίσης και εγώ πολύ για την... αυτό. Λοιπόν... Κανονικά θα πρέπει να είμαστε και λίγο όρθιοι, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε τις φωνές μας. Ακούστε. Μια σκέψη κάνω ωφέλιμη και για σας, μα και για μένα. Όταν όλους ένα πράγμα του συμφέρει, δεν υπάρχει καλύτερο τίποτα. Αν σε γλιτώσω, θα πας εσύ κάτι να πεις στους δικούς μου στάργους και μια επιστολή να τους δώσεις. Ένας εχμάλωτος που με λυπήθηκε την έγραψε για μένα, νιώθοντας κείνος πως δεν ήταν φωνιά στο δικό μου χέρι, μα της θεάς στο θανάσιμο δίκαιο. Ως τώρα δεν είχα κανέναν τα λόγια μου να πάει να πεις αγαπημένο πρόσωπο στάργος, σωσμένος φτάνοντας. Εσύ όμως μοιάζεις καλόγνωμος και ξέρεις τις μικίνες και όσους αγαπώ. Τη ζωή σου κέρδισε κουβαλώντας βάρος μικρό, μόνο λίγες λέξεις. Ωστόσο, από αυτόν εδώ πρέπει να χωριστείς.
κι ας γίνει στη θεά θυσία, εφόσον η πόλη έτσι επιτάσσει. Όλα καλά τα είπες, εκτός από ένα. Κίνος, αν σφαγιαστεί, βάρος ασήκωτο για μένα. Τη συμφορά στο πλεούμενο εγώ ρημουλκώ, κι αυτός ναύκληρος κάθε πληγής μου. Λοιπόν, δεν θα ήταν δίκαιο να σου προσφέρω εκδούλευση τη ζωή μου, ανταλλάσσοντας με τον αφανισμό του. Θα σου πω τι θα κάνουμε. Σε αυτόν δώσε το γράμμα και στάργος για σένα θα το πάει. Εμένα όποιος πρέπει ας με σκοτώσει. Εκείνος που ρίχνει στη συμφορά φίλους και ο ίδιος σώζεται, είναι ο πιο αχρίος. Μα τούτος είναι φίλος που τη ζωή του δεν ξεχωρίζω εγώ από τη δική μου. Γενναία ψυχή. Ποια ευγενική ρίζα σε γέννησε. Στους φίλους γνήσιος φίλος. Τέτοιος ας είναι και ο μόνος που έμεινε από τη σπορά του πατέρα. Γενναία ψυχή, ποια ευγενική ρίζα σε γέννησε, στους φίλους γνήσιος φίλος. Τέτοιος ας είναι και ο μόνος που έμεινε από τη σπορά του πατέρα. Γιατί έχω κι εγώ ξένη αδελφό, κι ας μην τον βλέπω. Αφού έτσι το θέλεις, αυτόν θα στείλω να δώσει το γράμμα και εσύ θα πεθάνεις. Κάτι μέσα σου προς τα εκεί σε σπρώχνει. Και ποιος θα τελέσει τη φρικτή θυσία? Εγώ. Μοίρα μου στη θεά ορισμένη. Πικρή η μοίρα σου και ανεπιθύμητη. Εξαναγκάζομαι. Και επιλογή καμία. Γυναίκα εσύ και άντρες φάζεις με ξύφος? Όχι, μόνο νάμα θα ρίξω στα μαλλιά σου. Και ο σφαγέας ποιος, αν μπορώ να ρωτήσω? Μέσα βρίσκονται όσοι γι' αυτά φροντίζουν. Και πεθαίνοντας ποιος θα με δεχτεί τάφος? Πυρ ιερό και χάσμα ευρύ μες στην πέτρα. Αχ. Να με στόλιζε της αδερφής μου χέρι. Ευχή καινή, δύστυχε, όποιος κι αν είσαι. Μακριά από τη βάρβαρη γη βρίσκεται. Μα αφού τυχαίνει να είσαι αργίος, τη χάρη αυτή, όπως μπορώ, εγώ θα σου την κάνω. Στολίδια πολλά θα βάλω στην πυρά σου και λάδι ξανθό να καταλύσει το σώμα και στάλες της χρυσής άγριας μέλισσας. Όμως πάω μέσα να φέρω το μήνυμα. Μη με βλέπεις σαν εχθρό σου. Κι εσείς τώρα, χωρίς δεσμά, μαζί να τους προσέχετε. Μα αλήθεια, πόσο απρόσμενα όσα στέλνω να πω στον πιο αγαπημένο μου στο Άργος και στα λόγια μου ευτυχία θα διαβάσει για πεθαμένους που ζούνε. Πιλάβη, σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι? Δεν ξέρω. Αν δεν μου πεις, πώς να απαντήσω? Η κοπέλα αυτή πια να είναι. Έμοιαζε καλά να ξέρει την Ελλάδα, σα ρωτούσε για τον Αχαιόν τον Όστο, για τον Κάλχα που εξηγεί τους Ιωνούς, τον Αχιλέα. Το είδες πως συμπονούσε το δύστιχο Αγαμέμνονα, πως γύρευε να μάθει για τα παιδιά, για τη γυναίκα του. Απτάργος είναι σίγουρα. Αλλιώς εκεί μήνυμα δεν θα έστελνε και ούτε θα μας εξέταζε σαν να είναι τάργος στο μέτρο της χαράς της. Με πρόλαβες. Τα ίδια θα σου έλεγα πλην ενός. Σ' όσους μαθαίνουν τι γίνεται, είναι γνωστές οι συμφορές των βασιλέων. Μα ωστόσο, έκανα και άλλη μια σκέψη. Τι, πες. Η σκέψη καθαρίζει στη λέξη. Ντροπή δική μου αν πεθάνεις να ζήσω. Μας έφερε ίδιο πλοίο, θα μας πάρει ίδιος θάνατος. Αλλιώς δειλώ θα με λένε και τυποτένιο στη Φωκίδα και Στάργος. Και ο πολλής κόσμος, ο κακός, θα πιστέψει πως για να σωθώ σίγουρα σε πρόδωσα ή πως σε σκότωσα τώρα που κλονίζεται το σπίτι σου, μηχανοραφώντας ώστε άντρας της αδελφής σου εγώ να μείνω στην εξουσία σου διάδοχος. Φοβάμαι και ντρέπομαι. Δεν γίνεται να μην πάμε μαζί στη σφαγή, στην ίστατη πνοή μας της ίδιας φλόγας στάχτη. Φόβος και αγάπη. Μίλα καλά. Λείπει μονή, δεν θα την κάνω διπλή. Εγώ δικές μου συμφορές πρέπει να υποφέρω. Κι η ντροπή και η οδύνη επάνω μου θα πέσουν εάν εσένα, τον πιο πονετικό μου, να χαθείς αφήσω. Για μένα τέτοια οι θεοί που μου έδωσαν ζωή δεν θα είναι πόνος, αν κοπεί. Τα πάντα έχεις εσύ. Το δικό σου σπίτι Ζόφος δεν το βαραίνει κι αίμα σαν το δικό μου, που είναι δυστυχισμένο και ανευλόγητο. Αν σωθείς και κάνεις με την αδερφή μου τη γυναίκα σου παιδιά, τότε δεν σβήνει η γενιά μου χερσωμένη. Το όνομά μου δεν θα χαθεί στη λύθη. Πήγαινε, ζήσε. Να ακούγονται στο σπίτι του πατέρα μου χαρούμενες φωνές. Και όταν στην Ελλάδα Στάργος φτάσεις, στο χέρι σου που αγγίζω το δεξί βάζω χρέος. Να μου χτίσεις μνήμα. Να κλάψει η αδερφή μου και να αφήσει λίγα από τα μαλλιά της. Τη ζωή πες τους
Μου την πήρε ένα κορίτσι απτάργος. Αφού σε βωμό με ξάγνησε, σφάγιο. Και μην προδώσεις ποτέ την αδερφή μου. Όσα σε δένουν με μας και του πατέρα το σπίτι, μην αφήσεις να ρημάξουνε. Σε χαιρετώ. Φίλος κανείς πιο δικός μου δεν βρέθηκε. Τον κυνηγιόν μου σύντροφε. Μαζί σου μεγάλωσα. Τη συμφοράς μου σήκωσες βάρη πολλά. Όμως εμένα, ο φίβος με ξαπάτησε. Ο προφήτης. Και από ντροπή για τις παλιές μαντίες του, απ' την Ελλάδα μακριά όσο γίνεται να με στείλει, μηχανεύτηκε. Δικό μου, ό,τι είχα του το δώσα και ό,τι είπε, το πίστεψα. Τη μάνα μου κατέσφαξα και σαν τάλαγμα, κι εγώ τώρα χάνομαι. Θα έχεις, Τάφο. Κι εγώ που αν πεθάνεις πιο πολύ θα σ' αγαπάω, δεν θα προδώσω δύστυχε της αδελφής σου το κρεβάτι. Μα ακόμη δεν σε σκότωσε η μαντία του Θεού. Αν και κοντά στη σφαγή στέκεις. Κι ωστόσο, συμβαίνει κάποτε τα ακραία δεινά, ακραία να ανατρέπονται. Σταμάτα. Δεν μου ωφελούν λόγια του φίβου σε τίποτα. Και να η γυναίκα βγαίνει. Πηγαίνετε μέσα εσείς και ετοιμάστε το παν για όσους θα πράξουν τη θυσία. Αυτό είναι το μήνυμα, γραπτό, ξένη. Και ακούστε τι άλλο θέλω. Κανείς δεν είναι ίδιος στη συμφορά και όταν πλέον πάβει να φοβάται και νιώθει δυνατός. Τρέμω λοιπόν, μήπως και από εδώ ξεφεύγοντας, εκείνος που θα πάρει το γράμμα στάργος, αδιαφορήσει εκεί για το θέλημά μου. Και τι θέλεις, τι θα μπορούσε να γίνει. Να μου δώσει όρκο πως θα παραδώσει το γράμμα αυτό στους αγαπημένους μου. Θα δώσεις κι εσύ την ίδια υπόσχεση. Να κάνω τι και τι να μην κάνω, λέγε. Απ' τη βάρβαρη γη ζωντανό να τον βγάλεις. Καλά λες, αλλιώς πώς θα πάει το μήνυμα. Και σε αυτό ο βασιλιάς θα συμφωνήσει. Ναι, θα τον πείσω. Εγώ θα τον πάω στο πλοίο. Ορκίσου. Πες του τι όρκο να σου δώσει. Θα δώσω, πες, σε αυτούς που αγαπάς τούτο. Σε αυτούς που αγαπάς θα δώσω το γράμμα. Κι εγώ από τις συμπληγάδες θα σε βγάλω. Και σε ποιο το Θεού το όνομα ορκίζεσαι. Της Άρτεμις, που λειτουργώ στο ναό της. Στουδία εγώ, βασιλέα ουράνιου. Και αν μ' αδικήσεις αθετώντας τον όρκο. Να μη δω γυρισμό. Και εσύ, αν δεν με σώσεις. Ποτέ όσο ζω να μην πατήσω στάργος. Όμως, άκουσε τώρα τι μας διέφυγε. Έλα, αν είναι για καλό, μοιράσου το. Κάνε μια εξαίρεση. Αν πάθει κάτι το πλοίο και στην τρικυμία το γράμμα χαθεί με το φορτίο και αν το σώμα μου μόνο γλιτώσω, να μην με δένει όρκος. Ξέρεις τι θα κάνω. Πιο πολλές δικλίδες, πιο μεγάλη ασφάλεια. Θα σου πω τώρα όσα λένε οι σελίδες. Στους δικούς μου να τα πεις. Και είμαστε εντάξει. Αν φτάσει το μήνυμα γραπτό, τότε θα μιλήσεις σιωπηλό. Μα αν θάλασσα το σβήσει, σώζεις μαζί με το σώμα σου και τα λόγια μου. Καλά τα λες. Και για μένα και για σένα. Πες μου, σε ποιον πρέπει το γράμμα να δώσω στάργος και ποια λόγια σου πρέπει να ακούσει. Πες τον Ορέστη, τα Αγαμέμνονα παιδί. Θεοί. Τώρα τι τους θεούς καλείς και με διακόπτεις. Τίποτα, συνέχισε, άλλο σκεφτόμουν. Στον Ορέστη πες, άκου το όνομα πάλι να το μάθεις, ότι εκείνοι που σφάξαν στην αυλίδα και την νομίζουν πεθαμένη, ζει η Ιφηγένεια και αυτά παραγγέλνει. Πού είναι, από τους νεκρούς ξαναγύρισε. Μπροστά σου είναι, μη με αποσπάς, μιλάω. Αίμα μου, πριν πεθάνω, φέρε με στάργος από τη βάρβαρη χώρα και από το σφαγείο της θεάς που ιερουργώ ξένων τους φόνους. Πηλάδη, τι να πω, πού στο καλό βρεθήκαμε. Αλλιώς, κατάρα θα πέσω στο σπίτι σου. Όμως μπορεί να μην με πιστέψει, να μην σε πιστέψει. Τότε πες του πως μέσωσε η Άρτεμις. Ελάφι βάζοντας τη θέση μου. Αυτό ο πατέρας έσφαξε, νομίζοντας πως εγώ είμαι στο μαχαίρι. Και εδώ μόρισε να μένω η θεά. Αυτά στο γράμμα παραγγέλνω. Μα με πόσο εύκολους μέδεσες όρκους και τι ωραίο αυτό που σου ορκίστηκα. Δεν αργώ, την υπόσχεση εκπληρώνω. Ορέστη,
Φέρνω και σου δίνω μήνυμα της αδελφής σου από εδώ. Να, ορίστε. Το δέχομαι. Τα γραμμένα των σελίδων προσπερνώ και περνώ στη χαρά που λόγια δεν έχει. Αδελφή μου αγαπημένη, τα έχω χαμένα. Κι όμως με τα χέρια μου θαυμαστά, μα και απίστευτα σ' αγκαλιάζω. Ξένε, στα νέγκυχτα πέπλα απλώνοντας χέρι, μιένεις της θεάς ακόλουθο. Αδερφή μου εσύ, του Αγαμέμνονα σπορά, ίδιου πατέρα, μη με αποφεύγεις. Κρατάς τον αδερφό που δεν περίμενες. Τι είναι αυτά που λες. Εσύ, αδελφός μου, κείνος τώρα λάμπεις άργος και ναυπλία. Δύστυχη, δεν είναι εκεί ο αδερφός σου. Σε γέννησε η κόρη του την Δάρεο. Παιδί παιδιού του Πέλοπα ο πατέρας μου. Τι λες, μπορείς κάπως να μου το αποδείξεις. Μπορώ. Ρώτα για το σπίτι του πατέρα. Μήπως να μιλάς εσύ κι εγώ να ακούω. Απ' την Ηλέκτρα τι άκουσα θα πω πρώτα. Ξέρεις τη σύγκρουση Ατρέα και Θιέστη. Ακουστά, γερνή χρυσό είχαν έριδα. Κύφανε στην ιστορία του Συφάδη. Καλέ μου, στη σκέψη μου κοντά πώς πήγες. Την ιστορία για τη φορά του ήλιου. Ήφανα κι αυτή με έξοχο νήμα, θυμάμαι. Στον ηφικό λουτρό της αυλίδας, τη μάνα. Γάμος πικρός που απ' τον κόσμο μέσβησε. Και τα μαλλιά σου που σε εκείνην έστειλες. Κορμιού ενθύμιο στο άδειο μου μνήμα. Τώρα όσα γνωρίζω εγώ ο ίδιος θα πω τεκμήρια. Η παλαιά λόγχη του Πέλοπα, που με αυτήν την υποδάμια για γυναίκα του κέρδισε, σκοτώνοντας τον Ινόμαο, στο σπίτι μας ήτανε. Στο παιδικό σου δωμάτιο κρυμμένη. Καρδιά μου, τίποτα άλλο, γιατί καρδιά μου είσαι. Σ' έχω εδώ, ωραίστη μου, μονάκριβε, μακριά από τ' άργος της αυρέ μου. Κι εγώ εσένα, που νεκρή σε νομίζουν. Όλο τρέχουν από τα μάτια σου δάκρυα, χαρά και λιγμός. Κι από τα δικά μου το ίδιο, μωράκι ήσουν που σ' άφησα. Τόσο δά της αγκαλιάς, τόσο δά στο σπίτι μας μέσα. Στην τόση ευτυχία μου σωπαίνουνε τα λόγια, τι άλλο να πω. Πέρα από τα θαύματα, πάνω από τις λέξεις ζούμε. Την ευτυχία πια θα μοιραζόμαστε. Μεγάλη και παράδοξη χαρά με βρει και φίλες. Μέσα από τις προσοχής μου τα χέρια, φοβάμαι μη πετάξει και τη χάσω. Σπίτι μου των κυκλόπων οικοδόμημα και εσείς μικίνες, πατρίδα μου γλυκιά, για τη ζωή του ευγνωμονώ, για το μεγάλωμά του, γιατί αυτόν εδώ το αίμα μου φως στο πατρικό μας να φανεί τον μεγαλώσατε. Ένδοξου παρελθόντος υπερήφανοι απόγονοι, ζούμε πικρό το παρόν μας. Θυμάμαι ώρα πικρή μου τον πατέρα, θυμάμαι σπαθή να κρατάει στο λαιμό μου. Χίλιες φορές αλίμονο κι ας μη σίδα. Χωρίς νηφιάτικο τραγούδι με σύραν, αδερφέ μου, στο απατηλό κρεβάτι του Αχιλέα. Και δίπλα στο βωμό στεναγμή και δάκρυα για εκείνου του γάμου τα γείας μου. Πώς να μη θρηνήσω κι εγώ το θράσος του. Από παιδί του πατέρα, από παιδί πεπρωμένο μου και το να φέρνει τ' άλλο του Θεού χτύπημα της γης γύρισμα. Τον αδερφό σου δύστυχη αν σκότωνες. Θράσος σκοτεινιασμένο μου. Τι πήγα να κάνω. Τι πήγα να κάνω, αδελφέ μου. Είσαι απογλίτωση στον όλεθρο τον πιο στιγματισμένο, τα δικά μου να συρριμάξουν χέρια. Και το τέλος ποιο θα είναι, ποια τροπή θα με βρει, τι τρόπο, τι δρόμο θα βρω από τα ανδρόφωνο χώμα πίσω να σε στείλω στο πατρικό μας Άργος, προτού το ξύφος δεθεί με το αίμα σου. Αυτό άμυρη ψυχή μου, αυτό πρέπει να βρεις. Μήπως από τη στεριά μανέμους, όχι των κυμάτων μας, τα πόδια φτερωτούς, όμως έτσι στο θάνατο πας, μέσα από άγριες φυλές και περάσματα διαπέραστα, μα και απ' τις σκιανές τις στενόχωρες πέτρες είναι βέβαια μακρύ θαλασσινό ταξίδι. Δύστυχη εγώ, ποιος θεός, ποιος νητός, ποιο άθροισμα δυνάμεων του αγνώστου, ανοίγοντας προσβάσεις απρόσβατες στους δυο ταλέπορους των ατριδών απογόνους, θα δώσει λύτρωση. Πρόσωπο με πρόσωπο σαν έρθουν όσοι αγαπούν, τις αγκαλιές η χαρά ορέστη φυσικά τους συνεπέρνει. Όμως πρέπει τα κλάματα να πάψουμε και να δούμε πώς θα σωθούμε. Σοφοί είναι εκείνοι που δεν σπαταλούν την τύχη τους, αρπάζουν την ευκαιρία και κερδίζουν το μέλλον. Αν
Θα μας μιλήσεις για την απόφαση για τη μετάφραση του τίτλου. Θέλει ο κύριος εδώ να πάει. Ποιος είναι και εσείς? Ονομάζομαι Καρμιράντζος, είμαι αρχιτέκτονας. Και άκουσα πάρα πολύ όμορφα τις αναλύσεις που κάνετε για αυτό το υπέροχο έργο. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω, αν είχαμε τους 100 και πλέον ποιητές που γράψανε τραγωδίες και άλλους τόσους περίπου που γράψανε κωμωδίες, τι θα μπορούσαμε θησαυρούς να είχαμε? Σας ευχαριστώ. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα νομίζω όλων μας που ασχολούμαστε με αυτά τα κείμενα και με αυτό τον κόσμο. Ένα ερώτημα αναπάντητο και σε ένα βαθμό αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς κρίνοντας από τα αποσπάσματα, ότι όντως μέσα στα αποσπάσματα των χαμένων έργων, τα οποία είναι πολλά, ειδικά στον Ευρυπίδη, υπάρχουν θησαυροί. Και υπάρχουν και ανεξερεύνητα τοπία ως προς το τι δρόμους έπαιρναν οι ποιητές αυτοί, που δεν τους φαντάζεται κανείς. Τι θα μπορούσε, ας πούμε, να συνιστά τραγικό σφάλμα, την αμαρτία του τραγικού ήρωα, τι θα μπορούσε να είναι. Μου έρχονται στο μυαλό οι τοξότηδες του Ισχύλου, ένα έργο για τον Ακταίωνα, συγγενή τέλος πάντων, όπου το τραγικό σφάλμα, το τραγικό του σφάλμα είναι ότι αυτό που λέμε σήμερα, με σημερινούς όρους τα λέγαμε toxic masculinity, ότι είναι ένας πολύ βαρύς άντρας, ο οποίος θεωρεί ότι κάθε γυναίκα μπορεί να του υποταχθεί και ότι κάθε γυναίκα με το που τον βλέπει έχει τη διάθεση να μοιραστεί το κρεβάτι του. Και το ότι αυτό ο Αισχύλος το θέτει σε όρους αμαρτίας, τραγικού σφάλματος, ας πούμε, για μένα, επειδή έχω ασχοληθεί με αυτό το συγκεκριμένο και αυτό το αναφέρω και το έχω πρόχειρο, έχει πολύ ενδιαφέρον για το σήμερα, για το πάντα. Εννοείται ότι ο Γιάννης είναι πιο ειδικός για μένα να απαντήσει, γιατί έχει μεγαλύτερο εύρος και μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων. Όχι απαραίτητος, Νίκο, καθώς όσον αφορά τουλάχιστον τα τραγικά αποσπάσματα, εσύ είσαι ένας από τους καλύτερους φιλολόγους που έχουμε με τις τελευταίες συμβολές σου. Πέρα από τα επιμέρους αριστουργήματα, το ένα ή το άλλο έργο το οποίο θα θέλαμε να έχουμε ολόκληρο, και σε αυτό ο καθένας μας μπορεί να έχει διαφορετικές προτιμήσεις, και όχι μόνο βέβαια από την τραγωδία ή την κωμωδία, αλλά και από τα άλλα δημιουργήματα του αρχαίου λογοτεχνικού κανόνα. Προχτές που έκανα το πρώτο μου μάθημα για το νέο εξάμεινο στο Πανεπιστήμιο, μιλούσα στους φοιτητές για τα κωμικά δράματα του Επίχαρμου. Αυτός είναι ένα όνομα που δεν θα είναι γνωστό στους πολλούς, αλλά ήταν ο πρώτος δημιουργός εκλεπτισμένου λογοτεχνικού κωμικού δράματος στην Σικελία, περίπου 20 χρόνια προτού αρχίσουν οι επίσημες παραστάσεις κωμωδίας στην Αθήνα και 50 χρόνια προτού η κωμωδία γίνει αξιόλογο λογοτεχνικό είδος στην Αθήνα. Και τους έλεγα ότι θα έδινα όλα τα υπάρχοντά μου εάν η τύχη μπορούσε να μας δώσει 3 χαμένα έργα. Το μυστηριώδες βιβλίο του Ηράκλητου, τα ποιητικά άπαντα του Αρχίλοχου και τους 10 τόμους με τα κωμικά δράματα του Επίχαρμου στην Αλεξανδρινή τους έκδοση. Ο καθένας βέβαια θα έχει, άλλοι ξέρω ότι θα έδιναν όλα τους τα υπάρχοντα και τη ζωή τους ακόμη για να έχουμε το σύνολο των ποιημάτων της Σαπφός. Και βέβαια είναι και πάρα πολλές οι τραγωδίες. Εγώ θα έδινα επίσης πάρα πολύ για να έχουμε περισσότερα σατυρικά δράματα, ιδίως σατυρικά δράματα του Αισχύλου. Από το μοναδικό σατυρικό δράμα που μας σώζεται τον κύκλο από το Ευρυπίδη, το μοναδικό που σώζεται ολόκληρο, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε καλή εικόνα για το σατυρικό αυτό είδος. Ο Αισχύλος πρέπει να έχει γράψει υπέροχα σατυρικά δράματα, τα οποία μπορεί η ποιητική του σατυρικού δράματος να αποτελούσε και ένα είδος προδρόμου των Ευρυπίδιων τραγικομωδιών, διότι, όπως έδειξε, νομίζω αυτό σας το έλεγα και στην σχολή, όπως έδειξε ο Ντέινα Σάτον στο βιβλίο του για το σατυρικό δράμα, τα σατυρικά δράματα είναι ο άμεσος απόγονος της Οδύσσειας και μετά το εγγόνι είναι τα δράματα του Ευρυπίδη. Οπότε, πέρα από τα επιμέρους έργα που θα θέλαμε να διαβάσουμε, το μεγάλο ερώτημα για μένα ως ιστορικού της λογοτεχνίας είναι πόσο θα άλλαζε η λογοτεχνική ιστορία του αρχαίου κόσμου αν είχαμε τα χαμένα έργα.
σε ποιο βαθμό πράγματα που νομίζουμε mm-hmm. τώρα ότι τα εισήγαγε ο ένας ή ο άλλος, στην πραγματικότητα ήταν τάσεις οι οποίες προϋπήρχαν. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά αυτά όλα είναι στα χέρια της τύχης και η τύχη, ξέρετε, αυτό που έχω πει σε άλλη περίσταση, είναι ότι την συνηθισμένη συμπεριφορά της τύχης, ο Αριστοτέλης θα την ονόμαζε ανελευθερίαν. Ανελευθερία είναι ο αριστοτελικός όρος που σημαίνει την τσιγκουνιά. Οι πάπυροι έρχονται στο φως συνεχώς και υπάρχουν ακόμη ανέκδοτοι πάπυροι και στην συλλογή της Οξυρίχου και στους παπύρους της Ιταλικής εταιρείας. Βγαίνουν διαρκώς νέα κείμενα στο φως, αλλά βέβαια πολλές φορές μπορεί να είναι απλώς παράγματα. Συμπληρώνουν πάντως την εικόνα μας. Τελευταία ανακαλύφθηκε ένας πάπυρος με καινούργια αποσπάσματα από τον Τίλεφο του Ευρυπίδη. Πιο πριν είχαν βρεθεί καινούργιοι πάπυροι με αποσπάσματα του Μένανδρου. Βγαίνουν στο φως διαρκώς πάπυροι. Αν και βέβαια σιγά σιγά η συλλογή των ελληνικών παπύρων καταλαβαίνετε ότι εξαντλείται. Είναι από τα κείμενα όλα των παπύρων, οι ελληνικοί πάπυροι είναι αυτοί που έχουν τους περισσότερους ειδικούς για να τους εκδίδουν. Εκεί που υπάρχει το μεγάλο απόθεμα είναι οι πάπυροι της Δημοτικής Αιγυπτιακής Γραφής. Και εκεί μπορεί να υπάρχουν ακόμη και νουβέλες και μυθιστορήματα του φανταστικού από αυτές που άρεσαν πολύ στους αρχαίους Αιγύπτιους και που απομένουν ακόμα χωρίς να έχουν ανακαλυφθεί, διότι είναι πάρα πολύ λίγοι στον κόσμο οι δημοτολόγοι, οι οποίοι ξέρουν τα δημοτικά αιγυπτιακά και μπορούν να εκδώσουν τέτοιους παπύρους. Από αυτή την άποψη, εμείς οι Έλληνες είμαστε τυχεροί. Ποιος ήταν αυτός ο συντονισμός, Νίκο, πάρε εσύ, οπότε δες, ο κύριος Δαρδανός. Ο... Ναι. Λοιπόν, εγώ θα μπορούσα να σταθώ σε δεκάδες φράσεις που άκουσα και να σκέφτομαι μέχρι το βράδυ, μόνο αυτές, μόνο μια από αυτές μάλλον. Στέκομαι όμως μόνο σε μία προς το παρόν, στο διάλογο Ορέστη Πυλάδη, το φοβερό «Ντροπή δική μου να ζήσω αν εσύ πεθάνεις». Και το συνδυάζω με τον προβληματισμό που έθεσε στην εισαγωγή μας, στην εισαγωγή του ο κύριος Δαρδανός, ο Κώστας. Τι έχει να πει ένα τέτοιο παλιό κείμενο στη μητέρα που έχασε πριν λίγες μέρες την κόρη της. Και έρχεται στο νου μου η φράση του Βίκτορ Φράγκλ, ίσως τον έχετε ακούσει, του ιδρυτή της περίφημης τρίτης σχολής της Βιέννης. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτός που ρωτάει τι νόημα έχει η ζωή, αλλά είναι αυτός που ερωτάται τι νόημα έχει η ζωή. Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά σκεφτείτε το λίγο. Ευχαριστώ. Αμαλία, Στρατή και Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι η ερμηνεία και η μετάφραση του Νίκου ήταν η απάντηση στο αρχικό μου ερώτημα. Ο συντονισμός, ο ψυχικός συντονισμός που προκαλεί την κάθαρση, που ήταν το απόσταγμα της αρχαίας τραγωδίας και η υποχρέωση των πολιτών κατ' ουσία να παρακολουθούν όλοι το ίδιο δρόμενο που τους καθαρίζει όλους και τους κάνει να νιώθουν άνθρωποι, να συμπονούν τον πόνο του ανθρώπου, νομίζω ότι είναι η απάντηση. Εάν οι πολιτικοί, αυτοί που παίρνουν αποφάσεις, συντονίζονταν μέσα από ένα τέτοιο δρόμενο και παίρναν αυτό το δίδαγμα από την τραγωδία, το οποίο δεν είναι νοητικό δίδαγμα, είναι ψυχικό, νομίζω ότι θα παίρναν σοφότερες αποφάσεις. Και βιώνοντας τέτοιες ερμηνείες τέτοιων κειμένων, συντονιζόμαστε κι εμείς, συμπονούμε κι εμείς, άρα ο πόνος του ανθρώπου, το μοίρασμα του πόνου του ανθρώπου, είναι μια συλλογικότητα, ένα νόημα που δίνει συνοχή σε μια κοινωνία. Εάν δεν πονάς για τον πόνο του άλλου, τότε δεν υπάρχει κοινωνία και ο καθένας κοιτάει το δικό του συμφέρον. Αυτή είναι η απάντηση στην αξία των κλασικών κειμένων. Ότι σε βάζουν, σε ανυψώνουν σε ένα αρχέτυπο ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος είναι αυτός που πονάει για τον συνάνθρωπό του και νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του. Μόνο τα μεγάλα κείμενα μπορούν και όχι η εύκολη συναισθηματική έκρηξη που κάποιες φορές μπορεί να είναι και υποκριτική. Δηλαδή, παράδειγμα, βοηθάμε τους Τούρκους σεισμοπαθείς, δεν βοηθάμε τους Σύριους σεισμοπαθείς. Γιατί? Ή τους πνίγουμε τους Σύριους σεισμοπαθείς, ή ψηφίζουμε κυβερνήσεις που τους βουλιάζουν στο Αιγαίο. Πού υπάρχει λοιπόν η συμπόνια?
Άρα μόνο η τέχνη μπορεί να συντονίσει τον άνθρωπο και να τον κάνει κοινό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δώσατε την απάντηση με την ερμηνεία σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Ήταν πράγματι υπέροχα όσο μας είπατε. Και το ερώτημά μου είναι ότι εδώ είμαστε μια μικρή μάζοξη. Ευχαριστούμε τον κύριο Δερδανό που μας το προσφέρει. Αλλά θέλω να πω το εξής. Πώς εσείς οι άνθρωποι της διανόησης και οι καλαμαράδες, οι γραφιάδες, λέω, πώς μπορούμε να βρούμε δραστηριότητες να κατεβάσουμε όλα αυτά τα υπέροχα κείμενα και όλες αυτές τις υπέροχες σκέψεις προς τα κάτω. Παρακολουθώ στη τηλεόραση. Ο Σασμός και η Γη της Ελιάς κάθε μέρα έχουν το 50% της ακροματικότητας. Και είναι, να μην πω, να μην το χαρακτηρίσω. Την ίδια στιγμή μπορεί να παίζεται μία αρχαία τραγωδία, μία αρχαία κωμωδία και είναι στο μισό. Μήπως πρέπει οι διανοητές της ζωής μας, της κοινωνίας μας, να κατέβουν αυτό που λέμε το σύναλμα προς τα κάτω για να ενημερώσουν περισσότερο τον... Αυτό είναι το ερώτημά μου. Κάτι δεν γίνεται καλά. Δεν μπορεί όλα αυτά τα υπέροχα κείμενα να έτσι να είναι θαμμένα μέσα σε βιβλιοθήκες και σε σιρτάρια. Κάτι πρέπει να κάνουν οι διανοητές. Και φυσικά είμαστε πρόθυμοι εμείς, έστω η υγιή, να βοηθήσουμε. Καλέστε μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε κάτι σχετικά με αυτό, Νίκο. Κοιτάξτε, προσπαθούμε. Και οι άνθρωποι του... και οι άνθρωποι του θεάτρου και μπορώ να το πω με βεβαιότητα γιατί τους έχω ζήσει και τους ζω και που είναι άνθρωποι της διανόησης και οι άνθρωποι της διανόησης με τον τρόπο που το εννοείτε εσείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και αυτό το βιβλίο και πολλά άλλα βιβλία και πολλές άλλες προσπάθειες, τέλος πάντων, γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Τα πράγματα τα αντιλαμβάνεται κανείς με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε και πιστεύω ότι όλα τα πράγματα που αξίζουν τελικά βρίσκουν τη θέση τους. Ας μείνουμε σε αυτό. Σε λίγους. Δεν έχει σημασία και σε έναν. Καταλήγω στους λίγους εκλεκτούς της κοινωνίας. Δεν έχει να κάνει ούτε με το εκλεκτούς. Δεν έχει. Δεν προσπαθούμε να τους κάνουμε περισσότερους. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το αρχαίο μας θέατρο ειδικά, τόσο λίγοι δεν είναι. Τα επιδαύρια εδώ και πόσο, 70 χρόνια που είναι που λειτουργούν, έχουν κάνει μια καλή δουλειά φέρνοντας. Όταν γεμίζει το θέατρο της Επιδαύρου με χιλιάδες θεατές για συνεχόμενες βραδιές, φέρνουν αυτά τα κείμενα πιο κοντά στο κοινό. Τώρα το ότι δεν προβάλλονται τόσο συχνά στην τηλεόραση. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων των τηλεοπτικών σταθμών. Εκεί ίσως θα μπορούσαμε. Πρέπει να βρούμε τους διευθυντές προγράμματος. Ναι. Είναι αυτό μπορούσε... μια λύση. Πουλάει όμως. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Πρέπει να βρείτε τις διαφημίσεις που θα παίζουν. Πουλάει το αρχαίο δράμα στην τηλεόραση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε. Όταν το BBC έκανε τη σειρά με τα τηλεοπτικά, τις τηλεοπτικές αποδόσεις, τις τηλεοπτικές παραστάσεις των έργων του Σέξπιρ, είχε αρκετά καλή θέαση. Και ακόμα κυκλοφορεί. Εγώ τελικά με την γυναίκα μου το βρήκαμε και προμηθευθήκαμε ένα τέτοιο CD με υποτίτλους αγγλικούς ώστε να διαβάζουμε το κείμενο του Σέξπιρ και το προμηθευθήκαμε. Υπάρχει ακόμα στην αγορά και είχε καλή υποδοχή. Περισσότερο καλή υποδοχή από το κοινό παρά από τους κριτικούς και τους έγκριτους εξπηρητές, οι οποίοι δεν τους άρεσε τόσο πολύ εκείνη η σειρά. Εδώ βέβαια χρειάζεται χρηματοδότηση, χρειάζεται μια πρωτοβουλία, αλλά μια πρωτοβουλία κάποια τηλεόραση, κάποια εταιρεία παραγωγή, η οποία θα αποφάσιζε σε μια μακρά περίοδο και του Σέξπιρ πήρε μια δεκαετία, δωδεκαετία για να ολοκληρωθεί. Θα αποφάσιζε να γυρίσει σε τηλεοπτικές ταινίες τις σωζόμενες τραγωδίες και κωμωδίες, με υποτιτλισμό μετά, ώστε να μπορούν να διατεθούν και στην αγορά στο εξωτερικό. Είναι και κάτι το οποίο ως Έλληνες μπορούμε να πουλήσουμε. Έχουμε το αρχαίο ελληνικό δράμα.
Εάν φτιάχναμε μία σειρά με κινηματογραφήσεις για την τηλεόραση των σωζόμενων τραγωδιών και κωμωδιών, τα 40 τόσα έργα που έχουμε από τραγωδίες και κωμωδίες, θα μπορούσε να είναι μία καλή πρωτοβουλία και για να έρθει πιο κοντά το κείμενο, τα κείμενα αυτά στο τηλεοπτικό κοινό και ενδεχομένως και καλή από εμπορική άποψη. Το ρίχνω ως ιδέα. Είναι ενδιαφέρον. Στους καναλιών. Στους διευθυντές καναλιών, ναι, ναι. Αναφέρατε την Επίγραφο και το Ηρωδίο και τα λοιπά. Υπάρχει μια στατιστική που λέει ότι οι μισοί έχουν πετάξει τις τσίπρες κάτω όταν πηγαίνουν και οι άλλοι μισοί τρέχουν τα χέρια τους την άλλη μέρα οι ταβερνιάδες με τα παϊδάκια που ξοδεύουν. Ας πούμε ότι όλα... Και έχουν το δυνατότητα, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να ξοδέψω λεφτά για να πάω στην Επίγραφο. Ναι. Πάνε οι κυρίες και οι κύριοι που θέλουν να φανούν εκεί, να δουν και δεν ξέρουν τίποτα. Και όταν φεύγουν ό,τι πήγανε έτσι γυρίζουν. Μην μιλήσουν την Επίδαυρο και τα αρχαία θέατρα ότι ναι, είναι σοβαρός πολιτιστικός παράγοντας. Βεβαίως. Και εσείς κάνετε, δεν σας κατηγορώ για τίποτα. Συγγνώμη, ναι, να το πω. Δεν σας κατηγορώ. Απλά μιλάω για μια πραγματικότητα που με θλίβει. Γιατί είμαι πραγματικός Έλληνας. Όχι ο Έλληνας της σημερινής αυτής, ο λάτρης της αρχαίας Ελλάδας και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάποια άλλη ερώτηση, κάτι άλλο? Για τον τίτλο θα μας πεις, για τη μετάφραση του τίτλου. Α, μια παραγγελιά. για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το αρχαίο δράμα, είναι, στους αυτούς τους ανθρώπους είναι γνωστό ότι οι ποιητές, ο Σχύλος, ο Ευρυπίδης κλπ. Δεν έδιναν τίτλους στα έργα τους με τον τρόπο που δίνουμε εμείς τίτλους στα βιβλία, όταν βγάζει κάποιος ένα βιβλίο. Γιατί δεν είχαν σκοπό προφανώς να εκδώσουν αυτό το κείμενο. Δεν ήταν ο στόχος τους αυτός. Ο στόχος τους ήταν, έγραφαν ένα κείμενο το οποίο ήταν μια παρτιτούρα για να παιχτεί στη σκηνή. Έδιναν δηλαδή τα λόγια στους ηθοποιούς. Αυτό ήταν το ζητούμενο και εκεί τελείωνε το πράγμα. Για μία και μοναδική παράσταση. Άσχετα αν στη συνέχεια ο Ευρυπίδης, ας πούμε, τα έργα του είχαν τεράστια επιτυχία και άρχισαν να παίζονται και να ξαναπαίζονται και των άλλων ποιητών. Οπότε κάποια στιγμή, όταν τα πήραν στα χέρια τους οι φιλόλογοι αυτά τα κείμενα, πρόκειψε η ανάγκη να ξεχωρίζουν τα έργα μεταξύ τους. Ας πούμε, ο Ευρυπίδης είχε γράψει την Ιφηγένεια στην Αυλίδα και την Ιφηγένεια στην Ταυρίδα και κάπως έπρεπε να τα γράφουν λίγο διαφορετικά. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, ας πούμε, στην ποιητική γράφει, αναφέρεται στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο το αγαπούσε πάρα πολύ. Δύο έργα αγαπούσε, από ό,τι φαίνεται, από την ποιητική πολύ ο Αριστοτέλης. Είναι αυτό, η Ιφηγένεια στη χώρα των Ταυρίων και ο Οίδιπος Τυράννος. Αυτά τα έργα τα ξεχώριζε τρομερά και το κοινό του στοιχείο, στο οποίο έμενε πάντα, είναι η αναγνώριση. Θεωρούσε ότι είχε τρομερό suspense η αναγνώριση στα δύο αυτά έργα. Οπότε τα περιέβαλε έτσι με τρομερή στοργή. Για κανένα άλλο έργο δεν μιλάει τόσο πολύ στην ποιητική όσο για αυτά τα δύο. Τα επαναφέρει συνεχώς. Και γράφει, ας πούμε, ότι δεν γράφει καν η Ιφηγένεια εν Ταύρης προφανώς, γράφει η εν Ταύρης Ιφηγένεια. Ότι είναι η Ιφηγένεια που βρέθηκε στη χώρα των Ταυρίων. Και έτσι προέκυψε ο τίτλος που έχουμε. Και όταν φτάσαν τα πράγματα πολύ κοντά στο να εκδοθεί αυτό το βιβλίο, δηλαδή είχαν τελειώσει όλα, και σκεφτόμουν αν πρέπει να βάλω Ιφηγένεια εν Ταύρης στο εξώφυλλο ή να βάλω αυτό που έβαλα εν τέλει, την Ιφηγένεια στη χώρα των Ταυρίων, παρένθεση, το Ταυρίων υπάρχει από τους πρώιμους πατέρες ήδη υπάρχει αυτή η μετάφραση του χωρικού, τέλος πάντων, του χωρικού σημείου εννοώ. Και αποφάσισα να το κάνω με κόπο ψυχικό, γιατί ήξερα ότι θα υπάρξει μια, ας πούμε, αντίδραση. Α, μεταφράζεται τους τίτλους των αρχαίων μας έργων. Και όντως υπήρξε. Κάθε φορά που ανέβαζε ο Γκούτενμπεργκ κάτι για το βιβλίο, από κάτω υπήρχαν ελληνολατρικές αναφορές στην καταστροφή του αρχαίου πνεύματος που φέρνει η μετάφραση ενός τίτλου ενός αρχαίου έργου. Πραγματικά. Το ενδιαφέρον ποιο ήταν, ότι στα σχόλια αυτά, στα οποία εγώ δεν μπήκα ποτέ στον κόπο προφανώς να απαντήσω, απαντούσαν άλλοι και απαντούσαν με τον τρόπο που θα απαντούσα κι εγώ. Έβλεπα δηλαδή ανθρώπους που φαινόντουσαν να είναι 20 και 22 χρονών και λέγανε «Μα δεν βλέπεις ότι υπάρχει ένα υπόγειο ποτάμι που συνδέει το Ιφηγένεια στη χώρα των Ταυρίων με την Ιφηγένεια στη χώρα των Θαυμάτων. Δεν βλέπεις ότι υπάρχει η ανάγκη αυτό το πράγμα να επικοινωνηθεί με ένα σύγχρονο, ένα κοινό το οποίο
ζει και αναπνέει τώρα. Όταν πας στην Επίδαυρο, ακούς αυτά τα έργα στα αρχαία, αυτό θέλεις. Και αυτές, το ότι έδιναν αυτές τις απαντήσεις άλλοι άνθρωποι, και εγώ, που ενδεχομένως και εγώ κάπως έτσι να απαντούσα, αν έμπαινα στον κόπο που δεν θα το έκανα, μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν όμως έπρεπε να πάρω την απόφαση, δυσκολεύτηκα. Και όταν λέω δυσκολεύτηκα, εννοώ πραγματικά ανθρώπινα, ήθελα λίγο να φυλάξω τα νότα μου. Και πολλοί άνθρωποι μου είπαν, φύλαξε τα νότα σου. Άλλοι άνθρωποι μου είπαν, είσαι καλά παιδά, ας πούμε, έχω μπροστά μου ένα από αυτούς τους ανθρώπους. Περπατούσα εδώ με την κυρία Σοφία Νεζίρη, την αγαπημένη μου φίλη, κάπου στο ψυχικό και της έλεγα το πρόβλημά μου, το βαρύγδουπο. Και μου λέει, είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου. Αυτό που σκέφτεσαι, μια χαρά, εφόσον είναι αυτή η σωστή μετάφραση του τίτλου και έτσι και αλλιώς, θα κάνεις αυτό. Και να πω την αλήθεια, δεν το μετανιώνω καθόλου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε με αυτό τον τίτλο. Και πραγματικά στηρίζω όποιον θέλει να μεταφράσει τίτλους αρχαίων έργων στα νέα ελληνικά και να δώσει το στίγμα αυτών των έργων στο σήμερα. Πρωθυπουργός ή δίποτας, δεν θα έφτανα σε κάτι τόσο ακραίο. Δεν θα έφτανα σε κάτι τόσο ακραίο, γιατί το Τύρανος δεν θα ήταν πρωθυπουργός. Αλλά να πω την αλήθεια μου, ότι θα έμπαινα στον κόπο να το σκεφτώ, όχι το πρωθυπουργός, να το σκεφτώ πώς θα μπορούσα να το μεταφράσω, ναι, θα έμπαινα στον κόπο. Δεν θα το άφηνα δηλαδή στην τύχη του. Πια. Κάτι άλλο, κάποια άλλη ερώτηση, κάποια... Ήθελα να πω ότι ο Γιάννης ο Σακελαράκης είχε ευρήματα ανθρωποθυσιών και στην Κρήτη. Ο μεγάλος Γιάννης Σακελαράκης, που δεν είναι μαζί μας, αλλά εξακολουθεί βέβαια να είναι μεγάλος στον χώρο της αρχαιολογίας. Και πέσα να τον φάνε τι υβριολόγιο άκουσε αυτός ο άνθρωπος, τι είναι δυνατόν ο υψηλότατος ελληνικός πολιτισμός να έχει ανθρωποθυσίες, τι είναι αυτά που λέτε. Και ορίστε εδώ, ο Ευρυπίδης, αυτό μας λέει, κάπου βασίζεται, δεν νομίζω να το έβγαλε από το μυαλό του. Και επίσης, ήθελα να πω ότι αυτή τη φράση την άκουσα χθες στην τηλεόραση από μια γυναίκα, ακριβώς, μια μεγάλη γυναίκα, ηλικιωμένη, ντρέπομαι που ζω, ενώ τόσα νέα παιδιά πέθαναν. Αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος προηγουμένως. Και κάτι τελευταίο, στο διάλογο Ορέστη Πυλάδη διέκρινε ακριβώς την ίδια στάση του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, που έθεσε τον εαυτό του, ενώ είχε όλη την ευκαιρία να σώσει τη ζωή του, έθεσε τον εαυτό του στο εκτελεστικό απόσπασμα Εθελούσια, στους 200 της Κεσαριανής, αφήνοντας κάποιον συνάδελφό του να ζήσει. Ενώ οι Γερμανοί του δίνανε όλη την ευκαιρία να σωθεί. Ακριβώς το ίδιο, μεταξύ Ορέστη Πυλάδη, το ίδιο περιστατικό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Για τις ανθρωποθυσίες, επειδή είναι ένα θέμα που με απασχόλησε πολύ στην εισαγωγή και ψάχνοντάς το, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αν συνέβαιναν, πιθανώς συνέβαιναν, ήταν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Θέλω να πω, δεν συνέβαιναν σε μια τακτική βάση ή κάτι τέτοιο. Το πιθανότερο είναι ότι συνέβησαν κάποιες κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες. Η σχέση με το έργο, για μένα η ενδιαφέρουσα, είναι ότι χρησιμοποιώ μια φράση στην αρχή, που την έχω βάλει ως προμετωπίδα, μια από τις φράσεις που έχω βάλει ως προμετωπίδα, ότι δεν υπάρχει τεκμήριο πολιτισμού που να μην είναι την ίδια στιγμή και τεκμήριο βαρβαρότητας. Αυτό το έργο, αυτό που προσπαθεί να δώσει με έναν τρόπο, και γι' αυτό με κινητοποίησε προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ένα πέρασμα από τη βαρβαρότητα στον πολιτισμό. Πώς ο άνθρωπος, ακόμα και σήμερα, ακόμα και μέσα του, όχι αναγκαστικά εξωτερικά και ως κοινωνία, περνάει, κάνει αυτό το άλμα από τη βαρβαρότητα στον πολιτισμό. Και η, ας πούμε... Ναι. Αλλά η, ας πούμε, απάντηση του Ευρυπίδη σε αυτό το ερώτημα είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόστος όταν γίνεται αυτό το πέρασμα. Ένα κόστος μνήμης που οι άνθρωποι το κουβαλάνε και θα το κουβαλάνε για πάντα. Μπορεί να γίνει αυτό το πέρασμα
στιγμιαία ή για περισσότερο χρόνο, αλλά το έδαφος πάνω στο οποίο θα γίνει το άλμα είναι η βαρβαρότητα και αυτή τη μνήμη του εδάφους αυτού οι άνθρωποι την κουβαλάνε, θα την κουβαλάνε, τη φέρουν ως χαρακτηριστικό, είναι στο κύτταρο με έναν τρόπο. Δεν είναι κάτι που απλώς λέμε ότι ξεπεράστηκε. Απλώς μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε οι... Γι' αυτό ο Ευρυπίδης παίζει με αυτή τη διαδικασία όταν παρουσιάζει τους βάρβαρους ταυρίους να σφάζουν τους ξένους που φτάνουν στη χώρα τους μέσα σε ένα έντονο πλαίσιο θρησκευτικότητας, ότι αυτοί οι άνθρωποι έτσι γαλουχηθήκανε, μεγαλώσανε, πιστεύοντας ότι η θεά τους, αυτή που τους προστατεύει, αυτή την οποία προσκυνάνε και αγαπάνε, έχει ανάγκη να βλέπει ανθρώπους να ματώνουν στο βωμό, να πεθαίνουν εκεί. Απ' την άλλη πλευρά, οι Έλληνες, οι οποίοι θεωρούνται οι πολιτισμένοι, δηλαδή το πέρασμα που κάνει η Ιφηγένεια και φεύγει από τη βαρβαρότητα και φτάνει στον πολιτισμό, σφάζουν μια νεαρή κοπέλα για λόγους πολιτικής. Πού βρίσκεται ο πολιτισμός και πού βρίσκεται η βαρβαρότητα. Αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν αφήνει ο Ευρυπίδης να λυθεί, γιατί όπως είπε πολύ σωστά και η Αμαλία, και είναι κάτι που με απασχολεί πάντα όταν ασχολούμαι με τα κείμενα αυτά, τα κείμενα αυτά δεν δίνουν απαντήσεις, γι' αυτό είναι μεγάλη τέχνη. Φωτίζουν το ερώτημα. Φωτίζουν το ερώτημα και μας λένε, κοίτα, αυτό το ερώτημα είναι εδώ, υπάρχει, μπορείς με έναν τρόπο να το μεταβολήσεις εσύ, αλλά ούτε εσύ θα το απαντήσεις, ούτε το συλλογικό θα το απαντήσει. Αυτό που μπορεί να κάνει το συλλογικό και εσύ ο ίδιος είναι να κρατάς αυτό το ερώτημα ως κόρνο οφθαλμού, να το προσέχεις, να μην φεύγουν τα μάτια σου από εκεί, ώστε να μπορούν τα πράγματα να πηγαίνουν παρακάτω με έναν τρόπο που μας σπρώχνει πιο πολύ προς τον πολιτισμό και μας απομακρύνει από την βαρβαρότητα, χωρίς ποτέ να φτάνουμε στον τελικό προορισμό. Αυτό. Αν δεν έχετε... Αυτό που έγραφες και μέσα για την βαρβαρότητα των πολιτισμών, το πώς οι Έλληνες που είναι οι φορείς του πολιτισμού εντούτοις διαπράττουν και αυτή την ανθρωποθυσία και μάλιστα την διαπράττουν συγκεκριμένα για κατακτητικούς σκοπούς, ενώ για τους βαρβάρους της Ταυρίδας η ανθρωποθυσία είναι μέρος των θρησκευτικών τους τελετών. Μου θύμισε πάρα πολύ ένα είδος μαύρου χιούμορ, ένα μαύρο αστείο που κάνει ο Μπέρναρντ Σο στον πρόλογο του Σεντ Τζον, της Αγίας Ιωάννας, όπου είναι για την ιστορία της Ζαν Ντάρκ. Και γράφει εκεί ότι οι ηθαγενείς της Πολυνησίας, όταν τους εξήγησαν το τι είχε πάθει η Ζαν Ντάρκ στα χέρια των ιεροεξεταστών, ρώτησαν, το φάγατε μετά το σώμα της. Δεν ήταν δυνατόν να πιστέψουν ότι οι ιεροεξεταστές δεν έφαγαν την Ιωάννα, διότι για τους ηθαγενείς ήταν ποιος ο λόγος να ψήσεις, να μπεις στον κόπο να ψήσεις ένα ανθρώπινο πλάσμα, αν δεν πρόκειται να το καταναλώσεις μετά. Κατάλληλα, οι ανθρωποθυσίες, βέβαια, όπως τις βλέπουμε, κατά βάση έχουν γίνει ένα μυθικό και λογοτεχνικό μοτίβο, έτσι. Είτε στην τραγωδία σε κρίση, όταν χρειάζεται να θυσιαστεί ένας νέος άνθρωπος, συνήθως ένα νέο κορίτσι, καμιά φορά όπως της φύνησε ένα νέο αγόρι για να σωθεί η πόλη, είτε στα παραμυθοδράματα, βλέπεις ότι και στην Ελένη έχουμε την ανθρωποθυσία, στον Βούσιρη, στον μύθο του Βούσιρη με τον Ηρακλή έχουμε τις ανθρωποθυσίες, στην Ανδρομέδα έχουμε πάλι την θυσία της κοπέλας που θα την φάει το θεριό για να σωθεί η πόλη. Είναι χαρακτηριστικό ακριβώς αυτών των τόπων στην περιφέρεια του πολιτισμένου κόσμου. Από τη στιγμή που φεύγεις από τον γνωστό κόσμο και μπαίνεις στην παραμυθοχώρα, στην περιφέρεια, στην επικράτεια του βαρβαρικού, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Όπως αργότερα για τους περιηγητές της Αναγέννησης και τους ταξιδιώτες έτσι, της εποχής των 16ο-17ο αιώνα ήταν ο κανιβαλισμός. Που επίσης μπορεί να είναι ένας μύθος, όπως και οι ανθρωποθυσίες. Τα νεότερα ανθρωπολογικά δείγματα δείχνουν ότι ο κανιβαλισμός για πολλές φυλές μπορεί να ήταν απλώς ένας μύθος ημών των δυτικών, τον οποίο προβάλαμε πάνω, με τους φόβους που προβάλαμε πάνω στις παραδοσιακές φυλές των εσχατιών του κόσμου. Ναι. Πολύ σωστά και συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό για μένα έχει και τεράστιο ενδιαφέρον που η συγκεκριμένη ανθρωποθυσία, η οποία είναι μια... Έχουμε την ανθρωποθυσία της Ιφηγένειας που τίθεται όχι στην περιφέρεια αλλά στο κέντρο του ελληνικού και αντικατοπτρίζεται, υπάρχει ένας καθρέφτης στην ανθρωποθυσία, στην παραλίγο ανθρωποθυσία του Ορέστη, δηλαδή έχουμε την κοπέλα που θα την έσφαζαν αλλά δεν την έσφαξαν γιατί την έσωσε η θεά, να είναι η ιέρια που θα σφάξει αλλά δεν σφάζει γιατί η ίδια γίνεται η σωτήρας του Ορέστη.
Έχουμε δηλαδή ένα καθρέφτισμα που είναι μέσα στο ελληνικό από τη μία και από την άλλη στην περιφέρεια, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, που έχει τεράστιο ενδιαφέρον και ομορφιά. Ευχαριστούμε όλες και όλους που ήρθατε. Εύχομαι να πήρατε περισσότερες ερωτήσεις από ό,τι ήρθατε.